Έλα, 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 για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φάτσο που έχω επιβίνω καψούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ρι... ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια. Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας. Να ακούσουμε τα ποταπά μας και τα υποποταπά μας. Και βέβαια να δώσουμε και σήμερα υπέροχο δώρο στο ακροατήριο. Το λαμπρό ακροατήριο. Έχω πίσω από την κονσόλα το βράχο, τον αραράτ της ηχοληψίας. Το αραράτ της ηχοληψίας, την οροσειρά. Χριστοκιώση, σε καλωσορίζω και σήμερα. Σε καλωσορίζω, αδερφέ. Είσαι τόσο βουνό. Θα σε πάρω το καλοκαίρι για να κάνουμε σκιά στα αυτοκίνητά μας. Στεκόμαστε μπροστά στα αυτοκίνητα, οι δυο μας. Κάνουμε σκιές στα αυτοκίνητα. Τουλάχιστον σκιά για 10 αυτοκίνητα. Και δεν μιλάμε τώρα για τέτοια ζασταβάκια. Για σκάνια. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, κοπιάστε. Τσάτ στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα καίμε και σήμερα πάμε να κάνουμε δύο ράδιο ψυχοθεραπεία, όπως είπαμε, και αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην αθλητική και παραθλητική επικαιρότητα. Να περάσουμε και σήμερα όμορφα και γενικότερα να μιλήσουμε και μαζί. Θα ανοίξουμε γραμμές όπως κάνουμε τα τελευταία σχεδόν 19 χρόνια αδιαλείπτως, χωρίς να υπάρχει καμία εξαίρεση, και στις εύκολες και φυσικά και στις δύσκολες μέρες. Ανοίξαμε την πλημπλικερή μας. Γράψετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας και στον τοίχο. Θέλω να πω ότι από χθες το πρωί μέχρι και σήμερα με το πέρας της εκπομπής, μέχρι λοιπόν σήμερα στις 10, ισχύει αυτό που είχαμε πει. Δηλαδή, όσοι ακροατές είστε από το εξωτερικό, όσα ζουμουσάκια ζείτε έξω, και στείλετε το μήνυμά σας. Στείλαν ήδη κάποιοι χθες στον τοίχο μας. Όσοι έχετε λοιπόν βάλετε, όσοι έχετε βάλει και όσοι θα βάλετε το ποστάρισμά σας στον τοίχο μας, έχετε αύριο τη δυνατότητα, θα μαζέψω όλα τα ονόματα μαζί με τον Κωνσταντίνο από τη Φραγκφούρτη που πήρε τηλεφωνικός, και σήμερα όποιος θέλει από το εξωτερικό να πάρει, για ένα τριήμερο στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας. Όταν έρθει η Ελλάδα, όταν έρθει η πατρίδα, όταν έρθει, ή όταν έρθει μπορεί να έρθει μπαμ μπαμ, για να δει την ομάδα. Θα το συνδυάσει για να κάνει και ένα διήμερο με το έτερο νήμιση, να περάσει όμορφα για σουλουμουντρούχουμ και καραπή περίμπου, λέω εγώ, στην υπέροχη αυτή ξενοδοχιάρα, στο Λουτράκι Αριδέας, στις Θερμές. Εντάξει, το ξαναλέω λοιπόν μία, γιατί χθες έγινε ένας χαμός με το κινητό τηλέφωνο. Θέλω να σας πω το εξής. Το συζητούσαμε και έξω και με την Μαριλής. Άλλες φορές με τα μηνύματα υπήρχε η δυνατότητα μέσα σε ένα λεπτό να έρθουν και 10 μηνύματα. Και έτσι μπορούσαν να πάρουν μέρος. Συνήθως τα νούμερα που γράφαμε όταν δίναμε τέτοιο δώρο είναι 200-220, εκεί στα μηνύματα. Τώρα με τις γραμμές, επειδή κάθε γραμμή κρατάει παραπάνω και επειδή μου είπε χθες η Μαριλής ότι κράσαρε τελείως, έπεσε το κέντρο έξω, δηλαδή δεν προλάβαινε να δώσει τις γραμμές. Έπεφτει μία γραμμή πάνω στην άλλη. Είχαμε κάποια στιγμή και 50 γραμμές ταυτόχρονα, μου είπε, στο κέντρο. Την επόμενη φορά που θα κάνουμε τέτοιο μεγάλο διαγωνισμό με ένα τόσο μεγάλο δώρο, όπως ήταν αυτό που μας έδωσε για μία ακόμα φορά η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο τηλέφωνο Huawei. Εξαιρετικό. Τι θα κάνουμε πέρα από αυτούς που θα βγαίνουν στον αέρα, θα υπάρχει και η δυνατότητα απλά έξω να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, για να προλάβετε όλοι. Να προλάβετε όλοι. Αδερφέ μου, θέλεις ανεμιστήρες? Ε? Ζεσταίνεσαι, βουλάκι μου. Λοιπόν, Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης χορηγεί πρώτης ώρας, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. 51 συναπτά έτη προσφορά στον πελάτη. Από το πιο μικρό, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, όλοι ξέρετε πλέον τι εστί Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Από την πιο μικρή συσκευή μέχρι την πιο μεγάλη. Από MP3 player, από ακουστικό, από κινητό, μέχρι τηλεορασάρα, ψυγείο, ντουλάπα, κουζίνα, ηλεκτρικές συσκευές και φυσικά τηλεορασάρες εκεί.
Κάντε τη βόλτα αλλού και θα δείτε εκεί θα καταλήξετε. Φυσικά, χορηγός της πρώτης ώρας, το ψητοπολείο όλα στα όρθια, ντόπια κρέατα, χειροποίητες, νοστιμιές, ο καλύτερος γύρος της πόλης, τα πάντα όλα και το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλας εκεί με πατάτες σως, λεμονιού, τριμμένα κεφαλοτήρια, αυτά σου ψωμούξου, οι σκεπαστοί, οι περίφημοι, να σας τρέχουν τα σαλάκια με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και βέβαια, Λεωφόρο Στρατού 18 και Κωνσταντινούπολεως 37, οι δύο διευθύνσεις για τα μαγαζιά. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Θέλω να πω, το χρωστάω από χθες, στο φίλο μου τον Παύλο που μπήκε και αυτό στην κλήρωση, ζει στην παγωμένη Μόσχα, με το τραγουδάκι το οποίο αντιπροσωπεύει τώρα όλους μας την κατάσταση έτσι όπως είναι στη βαθμολογία. Μείνε εκεί που είσαι. Ωραία, ηρεμία. Τώρα που καταλάγεσαι φασαρία. Να έχει χρώμα η μοναξιά. Να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω. Στο χαρτί να ζωγραφίσω. Να την κάνω θαλασσιά. Και αγέρα πελαγίσιο. Να τις βάλω και πανιά. Για ταξίδι τελευταίο, λιμανάκι στο Αιγαίο, η δική μου αγκαλιά. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Στον πίνακα το βαθμολογικό πιο πάνω. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μια ηρεμία σήμερα, μια γαλήνη. Να ήταν πέτρα η μοναξιά. Όχι πέτρες! Σκαλοπάτι να τα νύμεις. Τον εβήκαμε το σκαλοπάτι. Μείνε εκεί που είσαι. Πανθεσσαλονίκη, αθλητική όμιλη Κωνσταντινούπολης. Μείνε εκεί που είσαι. Μείνε εκεί που είσαι. Και να γίνεσαι καπνός. Νος. Σαν τσιγάρο που τελειώνει, τώρα πια θα είσαι μόνη. Τώρα πια θα είστε μόνοι, ΑΕΚ και Ολυμπιακός, και θα είμαι μοναχός, λέει ο Δικέφαλος. Από σένα που δεν φτάνω. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Παύλο που το ζήτησε. Φιλαράκι μου, έτσι είναι. Είναι ωραία η μοναξιά της κορυφής. Έλεγα και εχθές, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για έναν άκρατο ενθουσιασμό, για μία παραζάλι, για μία τρέλα, για έναν παροξισμό, σε καμία περίπτωση. Όσο χαιρόσαστε εσείς που είμαστε πρώτοι, άλλο τόσο και άλλο τόσο χαιρόμαι και εγώ, εννοείται. Εννοείται, όμως ελοχεύει ένας κίνδυνος να πάρουν πάλι τα μυαλά μας αέρα, να πάθουμε αυτό που πάθαμε άλλες φορές στο παρελθόν. Τον ζάλισε η κορυφή, θυμάμαι κάτι, τίτλους κτλ. Το θέμα δεν είναι να φτάσεις στην κορυφή. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Οκ, δεν αντιλέγω. Το θέμα είναι να μείνεις εκεί. Αυτό θέλουμε. Ναι, είναι δύσκολο να φτάσεις εκεί, γιατί περάσαμε από διάφορα κύματα, από διάφορες ψυχολογικές, αγωνιστικές, προπονητικές, πνευματικές, ψυχοσωματικές καταστάσεις, για να φτάσουμε τώρα που το ημερολόγιο δείχνει 30 Ιανουαρίου με το τέλος του πρώτου μήνα αυτού του έτους, να φτάσουμε να είμαστε μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία. Δικαιότατα, κρυστάλλινα, πεντακάθαρα. Μην αφήνετε τον κάθε σκερβελέ, μην αφήνετε
το κάθε χαντούμι, το κάθε ντουγάνι, τον κάθε περίεργο να σας χαλάει τη χαρά, να σας ξύνει την αισιοδοξία. Μην αφήνετε τον κάθε περίεργο, τον κάθε βαλτό να μουτζουρώνει αυτό το οποίο νιώθετε. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, δεν έχει και κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Κανένα απολύτως. Κανένας. Ούτε ο κόκκινος, ούτε η κίτρινη, ούτε καλά ο πράσινος. Δεν τον βάζουμε καθόλου μες στην εξίσωση φέτος, μες στο κάδρο που λένε οι μορφωμένοι, γιατί έχει άλλους στόχους, να σώσει την κατηγορία. Είπα λοιπόν και εχθές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να θριαμβολογούμε. Δεν κάναμε κάτι συγκλονιστικό. Ναι, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς αυτό. Πάντοτε λέω, το ξέρετε οι παλιοί ακροατές ή οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι, οι φίλοι μου, οτιδήποτε σημαντικό ζούσα στη ζωή μου, το καταλάβαινα την μεθεπόμενη μέρα. Και επειδή είμαι έτσι χαρακτήρας, να πούμε, εκρηκτικός και νευρώδης και ενθουσιάζομαι και αυτό και τα λοιπά, και μόλις ηρεμήσω την επόμενη μέρα, άρα δηλαδή την μεθεπόμενη, όχι την αμέσως επόμενη, την μεθεπόμενη, λέω τι έγινε χθες, τι συνέβη, τότε μπορώ ψύχρεμα να δω, έχει κατακαθίσει η σκόνη από το ποδοβολητό των αλόγων, έχει κατακαθίσει όλο το κουρνιαχτό, όλη αυτή η ένταση, γιατί φέτος πάμε, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε κι εσείς, με τις φλέβες στο λαιμό πεταμένες, έξω. Πηγαίνουμε όλοι με την τρέλα στα μάτια. Όλοι, ο καθένας από το δικό του πόστο, ο καθένας από εκεί που είναι. Το νιώθετε μέσα στην πόλη, το ζείτε και έξω από αυτήν. Τι συντελείτε, αυτή είναι η σωστή λέξη. Συντελείτε κάτι μεγάλο. Λέγαμε πριν λίγο καιρό ότι δεν κρατάμε την κατάσταση στα χέρια μας. Στην παρούσα φάση που ήταν πρώτος Ολυμπιακός, που ήταν πρώτη ΑΕΚ, θα τους περιμένουμε στην Τούμπα και τους δύο για να φέρουμε Τούμπα την κατάσταση. Αν δε που χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι εκεί, όπως κάναμε εμείς γκέλες, έκαναν και αυτοί. Και όταν δεν σπρώχνονται 90-10 όπως άλλες χρονιές, αλλά σπρώχνονται 70-30 φέτος, διότι εγώ αρνούμαι ότι δεν έχει σπρωχτεί ο Ολυμπιακός. Έχει πάρει πόντους ο Ολυμπιακός. Και προχθές με τον Αστέρα Τρίπολης έπρεπε να πάρει κουλουράκια. Πράκτορ 0-0-0. Κουλούρια έπρεπε να πάρει στον Αστέρα Τρίπολης. Δεν δίνεται πέναλτι υπέρ του Αστέρα. Δίνεται ένα αυστηρό πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν αποβάλλεται ο παίκτη του Ολυμπιακού για την κλωτσιά. Και άλλο δεύτερο πέναλτι εκεί. Γραμμούλες μετά τις 8.30. Το επισημαίνω για τους καινούριους. Θα ανοίξουμε γραμμούλες σε λίγο. Σήμερα με τα τηλέφωνά μας θα κληρώσουμε τα κρέατα ενός μήνα. Ενός ολόκληρου μήνα. Σας γεμίζουμε μια σακουλάρα, μια τεράστια σακούλα με κρέατα από το κορυφαίο κρεοπωλείο της πόλης. Μακράν πρώτος. Δύο είναι δηλαδή, συγκατοικούν στην κορυφή. Ο ένας είναι ο Μιχάλης τον Εύωσμο, και ο άλλος είναι ο Άγγελος στη Νεάπολη. Αυτοί οι δύο που συνεργάζονται κιόλας και είναι και χορηγοί μας. Πρώτα είναι φίλοι, πρώτα ψώνιζα από εκεί, πρώτα ήξερα πόσο εκλεκτά είναι όλα αυτά. Όσοι έχετε παιδιά με καταλαβαίνετε, δεν πας να πάρεις από όπου πόπου. Άντε εμείς τα λέθουμε όλα άμα χρειαστεί. Έτσι έχουμε φάει και κάτι βρώμικα να πούμε σε κάτι καντίνες. Αμετανόητη βέβαια, ξαναπάμε όταν χρειαστεί, αλλά λέμε τώρα. Εκπληκτικά πράγματα κληρώνουμε λοιπόν σήμερα. Τα κρέατα ενός μήνα. Θα το κάνουμε πάλι με τα τηλέφωνα, με το σταθερό, με το 2310-287-888. Κλείνω την παρένθεση που έλεγα για τις κρεατάρες. Λέγαμε λοιπόν όλο το διάστημα ότι πρέπει να έρθει εδώ η ΑΕΚ, να έρθει εδώ ο Ολυμπιακός για να γυρίσουμε την κατάσταση. Όχι. Πλέον, μετά από τις τελευταίες αναμετρήσεις, μετά από την τελευταία αγωνιστική, είμαστε εμείς ψηλά.
Είμαστε εμείς πρώτοι. Ο ΠΑΟΚ κρατάει την τύχη στα χέρια του. Λέμε κάθε εβδομάδα. Το λέμε σαν συμβουλή, το λέμε σαν παρότρινση. Το λέμε σαν ψυχωτικό λόγο, σαν ψυχολογική ντόπα στους ποδοσφαιριστές που είτε οι ίδιοι ακούνε, είτε οι δικοί τους άνθρωποι ακούνε, είτε μέσα στην ομάδα ακούνε. Ξέρουμε όμως ότι φτάνουν αυτά που λέμε στα αυτιά τους. Τους λέμε λοιπόν το εξής. Μάγκες, λεβέντες, 11 βήματα πριν την αιωνιότητα. 11. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Και όχι απλά 11 βήματα πλέον, 11 βήματα που εμείς κρατάμε την τύχη στα χέρια μας και στα πόδια μας. 11 βήματα πριν να γραφτείτε με χρυσά και ανεξίτηλα γράμματα στο βιβλίο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Το νιώθετε? Το νιώθετε αυτό που συντελείτε? Έχετε αυτό το σφίξιμο στο στομάχι όταν να γίνει κάτι σημαντικό? Εγώ πιστεύω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει. Δείτε το βλέμμα του Πασχαλάκη. Δείτε το βλέμμα του Βαρέλα. Είναι ο ίδιος Βαρέλα? Δεν μπορεί να είσαι εσύ, ρε Λεβέντη. Δεν μπορεί να είσαι εσύ. Η γλυκιά σου μανούλα όταν γεννούσε τα δίδυμα στο σπίτι της οικογένειας Βαρέλα, εκεί κάπου στο Κάπο Βέρντε, στο πράσινο ακροτήρι, η φτώχεια μάζιζε τις οικογένειες. Με λίμνες στα μάτια αποφάσισε να χωρίσει τα δίδυμα, βάζοντας σε ένα κοφίνι το ένα από τα δύο παιδιά. Με κλάματα η οικογένεια Βαρέλα έσπρωξε το νεογέννητο μέσα στα σπάργανα σε ένα ποτάμι και δεν το ξαναείδε ποτέ. Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία μόνο εδώ, κυρίες και κύριοι. Μόνο εδώ σε εμάς ακούτε την πραγματικότητα. Τα δύο παιδιά βρέθηκαν μετά από πάρα πολλά χρόνια να φύγει ο τείχος, βγήκε η Χατζηβασιλείου κτλ. Είχε κάποια θεματάκια πέρσι ο κανονικός ο Βαρέλα, ο ποδοσφαιριστής, ο Φερνάντο. Ο Φερνάντο Βαρέλα του Χαραλάμπους. Και έστειλε τον Φερνάντο Βαρέλα του Σάβα. Δηλαδή, μάλλον να μην το πω έτσι, γιατί έτσι είναι ξαδέρφια. Έστειλε το δίδυμο αδερφό πέρσι. Που για να κάνει τα 100 μέτρα έκανε και διανυκτέρευση πέρσι ο Βαρέλα. Σταματούσε και στο Λεβέντι για σουβλάκια. Που για να γυρίσει ήταν σαν να προσπαθούσε να παρκάρει νταλίκα εκεί στο Τσινάρι, ανεβαίνοντας για τα κάστρα. Τριαξονική, με οπισθογωνία και με παπί παρκαρισμένο στη γωνία. Όπως ακούτε, έχω μέσα πολύ πράγμα, πολύ μαρζάρισμα. Δείτε λοιπόν τη φλόγα στα μάτια, όπως είπα, του Βαρέλα. Δείτε λίγο το πάθος, την τρέλα που ζωγραφίζεται στο πρόσωπο του Αντελίνο Βιερίνια. Ένας άνθρωπος που οδεύει στα 32 του, που έχει στεφτεί πρωταθλητής Ευρώπης, που έχει παίξει σε κορυφαίο επίπεδο, βγάζει μια μούρλα, βγάζει μια τρέλα, ειδικά στη φάση εκεί, λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού, το πιάνει η κάμερα στο 87, μας το είπε χθες ακροατής, δεν το είχα προσέξει, που διαμαρτύρεται στο διαιτητή ο Σαραϊδάρης μαζί με τον Παντελή Κωνσταντινίδη και τον Λουτσέσκου, και κάποια στιγμή γυρίζει τρελαμένος ο Βιερίνια, υπάρχει η φωτογραφία στο διαδίκτυο, και τους λέει στοπ, σταματήστε, χάνουμε το ρυθμό μας. Κάτι ήξερα. Αυτό έγινε στο 87. Στο 87. Αλλά πόσο όρημα σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Ναι, μεν τρελαμένος και αυτός για την νίκη, σου λέει μην κόβε το ρυθμό, αφήστε τώρα στο πλάι. Έχουμε 3 λεπτά. Να πάρουμε το αποτέλεσμα, να πάρουμε την νίκη. Να τελειώνουμε. Δείτε το βλέμμα του Μάτος. Δείτε την τρέλα του Πέλκα που με σπασμένη μύτη το μυαλό του είναι πώς θα ξαναγυρίσει. Δείτε πώς παίζουν αυτοί που μπαίνουν. Δεν μπορώ να μην πω πάλι για τον Μπίσεσβαρ. Αυτό το συγκινητικό παλικαράκι. Όποτε του ζητήθηκε, ενώ θα μπορούσε να είναι σαν κλαμμένο μου μπίμπι. Πάλι σου λέει τι κόλλημα είναι αυτό που τρως με τον Ελκαντούρη. Σε έχει προδώσει τόσες πολλές φορές. Όταν λέω σε έχει προδώσει, την εμπιστοσύνη σου την έχει προδώσει. Δεκάδες φορές δεν έχει παίξει τίποτα. Πέρα από μια σέντρα που έβγαλε στο κύπελο.
Μπαίνει όμως και είναι συγκινητικός. Κάθε φορά καθοριστικός. Κάθε φορά τεμπεσίρι. Όταν χτυπήσει το πόδι του ο Μπίσεσβαρ, δεν πηγαίνει σε ορθοπαιδικό. Πηγαίνει σε ζαχαροπλάστη. Τόσο γλυκιά η μεταβίβασή του. Το μυαλό του είναι πώς θα ταΐσει. Είναι σιτιστής. Είναι ταϊστής, να το πω στη δημοτική. Πώς θα ταΐσει τους επιθετικούς. Δείτε την τρέλα που βγάζει όταν χάνει τις ευκαιρίες ο Πρίγιοβιτς. Όταν δεν του κάθεται καλά η φάση. Δείτε το πάθος που βγάζει όλη η ομάδα. Άρα, πού καταλήγουμε? Αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πιστέψτε το πρώτα εσείς οι ίδιοι. Εμείς το πιστεύουμε, πιστέψτε το κι εσείς. Βγάλτε τρέλα. Βγάλτε πάθος, βγάλτε αυταπάρνηση. Να σας βλέπει ο άλλος και να λέει είναι τρελή αυτή ρε. Να διαλύσει το μάτι τους, δεν υπάρχει. Κάνουν όρκο νίκη στο πρώτο ημίχρονο, κάνουν και στο δεύτερο. Πέφτουν σαν σκυλιά πάνω στην μπάλα. Είναι ο άλλος 32 χρονών. Είναι ο Βιερίνια πρωταθλητής Ευρώπης και πάει και κάνει τάκλι στη γωνία. Παίζει αριστερό μπακ και μαγεύει. Και το μυαλό του είναι πώς θα βοηθήσει την ομάδα. Και δεν τον νοιάζει που από δεξί εξτρέμ έγινε δεξί μπακ, από δεξί μπακ αριστερό μπακ και τέρμα θα παίξω, του λέει, για την ομάδα. Και ένας προπονητής που άκουσε τα χειρότερα από όλους που έχουν έρθει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Όσα χρόνια θυμάμαι εγώ, τέτοιο στόλισμα δεν έχει γίνει ούτε σε επιτάφιο. Τέτοιο στόλισμα. Μέσα κι εγώ, όλοι μας. Όχι βρισχές. Αμφισβήτηση και σκληρή κριτική πριν καν έρθει. Και βέβαια ειδικά στο πρώτο διάστημα που έκανε σοβαρά λάθη. Και ευθύνεται και αυτός για τις απώλειες βαθμών. Άργησε να πάρει χαμπάρι που ήρθε. Άργησε να το καταλάβει το αφήγημα που μου λέει έξω και ο φίλος μου ο Κιώσης. Όμως όταν κατάλαβε, του βγάζουν το καπέλο τώρα. Όλοι, του βγάζουν το καπέλο. Του βγάζουν το καπέλο. Όλοι μας, είπαμε. Να είμαστε έντιμοι, να είμαστε σωστοί. Μπινελίκη εκεί που πρέπει το χειροκρότημα, το μπράβο. Για τα 7 μόνο γκολ, για το 0 πίσω στην άμυνα. Το σφίξε πίσω το έργο και μπροστά βρίσκει τρόπο η ομάδα. Και παίζει και μπαλίτσα. Πρέπει να του το πιστώσουμε. Όπως του χρεώναμε τα λάθη, έτσι του πιστώνουμε και τα σωστά που έκανε. Αν στη μία από τις δύο περιπτώσεις, το ξαναλέω, αν στη μία από τις δύο περιπτώσεις κάνουμε την κουκουβάγια που ήταν πίσω στα βιβλία του οργανισμού, δηλαδή το βουλώνουμε όταν κάνει λάθη για να μην γίνουμε δυσάρεστοι, λάθος, ή το βουλώνουμε όταν βλέπουμε ότι κάνει καλά πράγματα για να μην μπουν κάποιοι, κοίταξε, τον πενεύουν, ούτε μας νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Ούτε μας ενδιαφέρει. Την άποψή μας θα λέμε με αγάπη για τα 4 γράμματα. Με χιούμορ έτσι όπως ξέρουμε εμείς, με τον δικό μας τρόπο. Και αυτό είναι που τρομάζει τους κάτω παιδιά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μυρίζει φόβο. Μυρίζει φόβο. Παρεπιπτόντως, μέσα αγωγικά πριν φύγω, δολοφονική επίθεση δέχτηκε ο Ασβεστάς για αυτά που έγραφε. Δολοφονική επίθεση δέχτηκε χθες ο φύλαθλος, ο οποίος είχε κάνει μήνυση εις βάρος του Κασάμι και του Περέιρα του προπονητή για τις χειρονομίες στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακού. Τους πάσαν τη μύτη, τους πάσαν τα πλευρά. Βλέπετε, η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Και βέβαια δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι είναι ο τάδε ή ο τάδε, αλλά το μυαλό ταξιδεύει. Έλα. Σύμπτωση, ναι, ναι, σύμπτωση. Πέσανε. Εδώ λοιπόν θα μου επιτρέψετε να πω ένα μικρό ανεκδοτάκι πριν φύγω. Είναι το γνωστό, το έχουμε πει και παλιότερα, που πηγαίνει κάποιος κατηγορούμενος ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα του 72 φορές. Κατέσφαξε. Έλα, λέει, κατηγορούμενε,
Γεια σας κύριε πρόεδρε. Για πες λέει, τι έχεις να πεις λέει. Εδώ λέει, κατέσφαξε 72 μαχαιριές λέει, σε φωνιά, σε εγκληματίες. Αφήστε με να σε εξηγήσω, αφήστε με να σε εξηγήσω. Δεν μπορώ να απολογηθώ. Άντε λες ακούμε, να μην θα πεις. Γυρίζω λέει από τη δουλειά, έχω κάνει λέει, κάνω τρεις δουλειές για να πληρώσω λέει όλα τα κοσμήματά της, να πούμε τα καινούργια έπλα, κάτι εκδρομές που πήγε, κάτι γούνες, κάτι αυτά. Τρεις δουλειές. Και είμαι όλη μέρα λέει στο πόδι. Κάποια στιγμή όμως λέει, έγινε ένα θέμα στη δουλειά και τελειώσαμε νωρίτερα. Γυρίζω λέει βραδάκι λοιπόν, νωρίς, αντί να γυρίσω στις 11 το βράδυ, γύρισα στις 6. Ανεβαίνω λέει στην κρεβατοκάμαρα και την πιάνω λέει με τον καλύτερο μου φίλο στο κρεβάτι. Ψύχρεμος εγώ κύριε πρόεδρε, λέει, αυτά είναι, λέει, εντάξει, λέει, είμαστε ανώτεροι άνθρωποι. Έκανε μια επιλογή η γυναίκα, ήθελε να με απατήσει. Κατεβαίνω στην κουζίνα κάτω, λέει, κάτι με είχε κόψει λόρδα, να φάω κάτι. Παίρνω να φάω ένα μήλο, δεν βρήκα μικρό μαχαίρι, λέει, δεν είχε τα μικρά τα μαχαιράκια. Το μεγάλο το κουζινομάχαιρο, αυτό που σφάζουμε, λέει, τα αρνιάνα ή το Πάσχα. Το καθαρίζω, λέει, το μήλο, να έρχεται η γυναίκα με τη ρόμπα αναστατωμένη, αυτά δεν είναι αυτό που νομίζει κτλ. Όπως καθαρίζω το μήλο, λέει, μου φεύγει το μαχαίρι, κύριε πρόεδρε. Από το μήλο και σκάει κάτω το μαχαίρι. Και όπως έρχεται, λέει, η γυναίκα για να μου πει δεν είναι αυτό που νομίζεις, άντρα μου και τέτοια, γλιστράει στο παρκέ της κουζίνας και πέφτει πάνω στο μαχαίρι, κύριε πρόεδρε. Αυτό το πράγμα έγινε 72 φορές. Αυτό ακριβώς ισχύει με τις διάφορες επιθέσεις. Έτυχε τώρα, έγινε, εντάξει, δεν είναι λίμωνο τώρα, αυτά δεν είναι. Α, απλά πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, μην ξεχνάτε, τα δύο κορυφαία ακροπολία στην πόλη. Νεάπολη, Άγγελος, εκεί ο μπαμπάς Άγγελος και τα παιδιά συνεχίζουν την παράδοση. Ανδρέα Παπαδρέου 125 στη Νεάπολη. Και βέβαια Κρεοπολίου Μιχάλης Μενελάου 29 στον Εύωσμο. Κορυφαίος, άμα δικαιωθείς Κρεοπόλη, αδερφέ μου, άμα δικαιωθείς για εκείνες φανέλες που μας έδωσες στο καζίνο. Τρεις είχες, μία για το μεγάλο Τζατζαρά, μία για το Ραγκάτς και μία για μένα. Αν δικαιωθείς για αυτές φανέλες, να ξέρεις. Δεν είπα τι γράφαν πίσω οι φανέλες, αλλά άστο, άστο να μην το χρουσουζεύουμε. Άστο. Είδες πολύ μπροστά πάντως. Θέλω να πω ότι κληρώνουμε λοιπόν τα κρέατα ενός μήνα, ολόκληρο μήνα. Θα ανοίξουμε γραμμούλες με το που θα μπούμε, να βάζουμε τα ονοματάκια στη σειρά και εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε, 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 διαλυματούμε και επιστρεφώ ασύντομα. Έλα, 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 πάμε, 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 εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τη ζούμε μέχρι το μεδούλι. Ζήστε τις. Μην αφήνετε κανένα χαλάει το κέφι και την όρεξη. Ας μας κυνηγάνε άλλοι τώρα. Προσιλωμένοι, χωρίς αλαζονία, χωρίς τριαμβολογίες άσκοπες, στο στόχο μας. Το νου σας. Κάθε εβδομάδα αυτό θα λέμε. 11 βήματα. Ξέρετε τι είναι 11 βήματα μέχρι την αιωνιότητα. Το λέμε σε εσάς που φοράτε τη φανέλα. 11 βήματα μέχρι την αθανασία. Ρωτήστε αυτούς που είχαν πάρει τα προηγούμενα πρωταβλήματα να σας πούν. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Επισημαίνουμε ότι εσείς που θα πάρετε τηλέφωνο μου δίνετε και τα ονόματά σας και τα τρία τελευταία ψηφία για να βάλουμε, να σας βάλουμε και στην κλήρωση για τα κρέατα. Ενός μήνα από το Κρεοπολείο Μιχάλης, μετά τις 9 που θα έρθει και η Μαρελής, μπορείτε και έξω και χωρίς να βγαίνετε αέρα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να βγουν τον αέρα για τους διαγωνισμούς. Θα πέρατε έξω να αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και εμείς θα φροντίσουμε να κάνουμε την κλήρωση για όλους. Καλημέρα σας! Ναι! Ζουμουσούμε τον Κωστή! Ο καλός το παιδί! Δεν θα αλλάξουμε εκπομπή και ότου θαύματος σήμερα νωρίς οι γραμμές. Πρώτος φίλε. Πρώτος. Λοιπόν. Λέγεται χθες ήταν μαρτύριο, φίλε. Μία ώρα και άλλα δεν κάνω πλάκα. Χθες απολογούμε εγώ χθες. Όχι, δεν χρειάζεται, ρε φίλε. Είμαστε τόσοι πολλοί, δεν χωράμε πλέον. Μένιο μου, είναι μικρά πραγματάκια λειτουργικά που δεν τα περιμένεις. Χθες αυτό που έγινε, τι να σου πω, ξεπέρασε κάθε. Δεν χωράμε. Έπεσε το κέντρο του Λίμπερο. Έπεσε το κέντρο εδώ του Λίμπερο.
Και οι γραμμές έβγαιναν δίπλα στην ΑΡΚ, στην κεντρική εταιρεία που είναι. Στην κεντρική γραμματεία ήρθε και εκεί και μου λέει: τι έγινε σήμερα, τι έγινε. Έπρεπε να προβλέψω, να βάλω στο διαγωνισμό και αυτούς που απλά θα έπαιρναν εκτός αέρα να πούν το ονοματεπώνυμό τους. Θα το κάνουμε έτσι την άλλη φορά. Μα πρέπει να αποδώσεις δικαιοσύνη. Έτσι, λοιπόν, έτσι είναι. Εχθές το πήρα απόφαση ότι δεν πρόκειται να βγω. Λέω δεν ανοίγει γραμμή με τίποτε. Άρα μου λες εμέσως πλην σαφώς ότι έχω κάβα και την προηγούμενη μέρα που δεν βγήκα εχθές. Άρα θα μιλήσω διπλά σήμερα. Πώς το είπες, τι έχεις κα? Κάβα. Α, χωρίς λου. Τι χωρίς λου, κάβαλ. Μα την κάβα σου. Έχεις κάβες πουλάκι μου, έχεις κάβες. Εμείς αυτή την ηλικία, αγόρι μου, μόνο αυτοκίνητο. Όχι, 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 γιατί υπάρχει η κατουρόκαβα. Δηλαδή το πρωί σηκώνεσαι, πηγαίνεις επειδή μου ουρείς και λες τα κρατάω κάβα για άλλη μέρα, αμ' εννοείς. Με συγχωρείς, τόση διάθεση. Ναι. Από πού πηγάζει τώρα, Γιάννη. Υπάρχει μια πηγή από όπου πηγάζουν όλα. Θα σου πω, είναι 4 γραμματάκια. Πι, αλφα, όμικρον, κάπα. Από εκεί ξεκινάνε όλα, φίλε. Δεν καταλαβαίνουμε ούτε ιώσεις, ούτε πυρετούς, ούτε προβλήματα, ούτε τίποτα, φίλε. Αυτό! Έλα, αγόρι μου, έλα. Φαντάσου τι έχει να γίνει όταν το πάρουμε. Αυτό λέω. Ό,τι γίνεται και σήμερα. Φαντάσου. Τι θα γίνει παραπάνω. Επίτρεψέ μου να κλείσουμε το εξής. Ναι. Αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη, σε βλέπω να σφυρίζεις, παίρνει την μπάλα παίκτης του κέντρου για να βγει στην επίθεση και δίνεις το offside που υποδεικνύει η επόπτη. Ο Καρατζίκας. Λοιπόν. Ναι. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ή μέσα στο ίδιο λεπτό στη φάση, στην εξέλιξη της φάσης. Πώς το λένε, Καρατζίκα, το λέγανε τον επόπτη, ήταν ο δικός μας ο Καρατζίκας, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν ξέρω, Καρατζίκας. Ναι. Στην επόμενη φάση πέφτει ο Μάτος αφού ρίχνει την μπάλα μπροστά και φεύγει. Πέφτει και λες ότι δεν συνέβη τίποτε. Είναι δύο εξόφθαλμες περιπτώσεις. Που δεν είναι σφυρίγματα διαιτή Αλφα Εθνικής. Κάτσε, περίμενε. Ο Ζαχαριάδης σφύριζε το Γαύρο. Εμείς είχαμε το Θάνο. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Ναι, για τον Θάνο λέω. Ήταν οι δύο οι φάσεις. Ναι, όπως και ο Καρατζίκας ήταν στο δικό μας μάτς. Εκείνα είναι σε συνηθισμένες καταστάσεις. Ήταν πιο εξευθυλιστική η συμπεριφορά του. Αναφέρω δύο περιπτώσεις που δεν είναι ούτε. Και του Μάτος είναι τράβηγμα, έχεις δίκιο. Του τραβάει τη φανέλα και του. και το χέρι είναι. Και το χέρι είναι, χέρι κάνει ο παίκτης εκεί. Ο δεν δίνει. Άστα ρε Κωστή μου, δεν μπαίνω σε τόσο σημαντικά. Είναι κάποια σφυρίγματα απαλά που δείχνει την ποιότητα. Απαλά. Μ' αρέσει. Την καλύτερη περίπτωση. Μ' αρέσει. Με συνέστημα. Έτσι. Απαλά. Άντε αγόρι μου, στο σπίτι σου. Στο εραστεχνικό αυτά τα παιδιά τα συγχωρώ. Και έχω συγχωρήσει και διαιτητή που σφύριξε αντί για πέναλτι επιθετικό, γιατί πέφτοντας ο παίχτης μετά το σκληρό μαρκάρισμα βρήκε η μπάλα στο χέρι του. Λοιπόν, για το τελείωμα της κουβέντας μας, σου έχω ένα ωραίο στιχάκι. Μένιο, σου έχω για το Μάιο, τέλος παραμυθένιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σου Μένιο! Φιλιά, ζούμου σου! Γουστάρουμε όλοι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Τι γίνεται αδερφέ μου? Καλά. Πού είσαι? Όλα καλά? Ναι, χθες δεν πήρα. Ναι. Γιατί άφησα όλο τον υπόλοιπο κόσμο να πει, να βγάλει ό,τι είχε από μέσα του για να λίγο να ξεκλημάνει. Τι ωραίο που είναι αυτό όμως, φίλε. Να φύγει λίγο. Η χύτρα, όπως το είπες, η χύτρα της ψυχής. Γιατί η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Άραστε. Πλέον. Τεράστια. Και θα αντέξουν τα μεγάλα αγόρια. Οι πραγματικά δυνατοί. Όποιος δεν, όπως το λες, όποιος δεν αντέχει, έτσι, όποιος δεν αντέχει σε αυτό. Φάνηκε από την αρχή ποιοι δεν αντέχανε, δηλώσαν από μόνοι τους και αποχωρήσανε. Λοιπόν, ακριβώς. Θα πω 2-3 ατάκες, δεν είναι δικά μου, από αυτά που θα πω τα περισσότερα δεν είναι δικά μου. Ναι. Αλλά είναι πολύ σωστά. Ναι. Αυτοί που τα είπαν είχαν περισσότερο μυαλό από μένα. Ο Τάκης ο Παντέλης, ναι. Γνωρίζετε όλοι ότι ήταν τερματοφύλακας του τελευταίου πρωταθλήματος που πήρε. Με αυτή την Κρήτη φανέλα τον θυμάμαι τη συγκεκριμένη. Ναι, αυτό το παιδί είπε το εξής. Ευτυχώς που πήραμε το πρωτάθλημα, αλλιώς θα ήμασταν νούμερα, αριθμοί δηλαδή, ότι παίξαμε στον ΠΑΟ. Πολύ σωστό. Σε χαρτάκια θα μας μνημονεύανε, ναι. Σε κάτι λοιπόν, πομπές ρετρό. Λοιπόν,
Ένα άλλο που θέλω να πω και δεν είναι και αυτό δικό μου. Μη λέτε την άποψή σας αν δεν συζητήσουν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μπορώ να φανταστώ πάρα πολλούς. Θέλω να πω, θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου στην ομάδα που θα παίξουμε τελευταία αγωνιστική. Ναι. Ειλικρινά μιλάω, ειλικρινά όμως μιλάω, γιατί είναι ο, πώς το λένε αυτό, ο αποβεβαίος τράγος, πώς το λένε, δεν το ξέρω καλά. Ο αποδιοπομπέος τράγος. Ναι, ναι, ναι. Αυτός που λοιπόν, θα πληρώσει για τα δεινά, επειδή ναι, σήκωσε κεφάλι. Θα πληρώσει, γιατί κοίταξε, να είναι, πώς λένε, να έχει κάτω από το άρμα, μακριά από το άρμα, με αυτοσεβασμό. Όχι, κοίταξε να έχει αυτοσεβασμό, σαν οντότητα, σαν ομάδα. Έτσι. Και αλήθεια. Θα οδηγείτε, εκεί που οδηγείτε από γνωστό παράγοντα της, του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει να απολογηθεί πολλές φορές στον εισαγγελέα, αλλά δεν ξέρω γιατί υπάρχει ακόμα σε αυτό το χώρο. Θα του βγάλει μια κάρτα διαρκείας, ρε παιδί μου, ένα free pass. Ναι, όταν πηγαίνεις πολλές φορές σε ένα μαγαζί δεν σου βγάζει μια κάρτα γι' αυτό, πελάτη. Γι' αυτό θέλω να δώσω μια συμβουλή στις υπόλοιπες ομάδες που, είναι λίγο σκαλωμένες ακόμα σε κάποια άρματα. Να προσέχουν γιατί θα έχουν την κατάντια που έχει ο Πλατανιάς σε λίγα χρόνια. Ή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, το έχει καταλάβει πολλοί κόσμος και πρόλαβε και έφυγε. Λοιπόν, από το άρμα το συγκεκριμένο. Γι' αυτό, κύριε Θάνο, προσέξτε καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος για να αποβάλεις εσύ τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ και το γενικό αρχηγό του ΠΑΟΚ από τον πάγκο. Αυτό. Πάντως για να τα λέμε όλα, Παναγιώτη. Πες μου. Προτιμώ να βλέπω αποβολές και μανούρες παρά να έχουμε κέρινα ομοιώματα στον πάγκο. Α, τώρα που είπες κέρινα ομοιώματα, σε ευχαριστώ για την ατάκα, θέλω να κάνω και μια ανακοίνωση. Ναι. Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων που έχει στα Γιάννενα κάνει αίτηση στο Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ της Λαχανοαγοράς να πάει την Κυριακή το πρωί στα Γιάννα για να βγάλουν έξω τα κέρινα ομοιώματα. Βεβαίως. Είναι καταπληκτικό. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τέτοιου είδους για θα γίνουν πολιτισμικές εκδρομές. Η αμοιβή θα είναι ένα εισιτήριο για το παιχνίδι. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραίο. Το διαβάζω και εδώ τώρα. Μου έχει στείλει ο φίλος μου P33 Θοδωρής. Η λέσχη φίλων ζώων μεγάλη στοργή ή αλλιώς ζουμουσού αρχικά διοργανώνει την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου εκδρομή στα όμορφα Ιωάννινα. Πρόγραμμα εκδρομής, 9 αναχώρηση με τα λεωφορεία, άφηξη στον όμορφο προορισμό μας, 12.30 επίσκεψη στα κέρινα ομοιώματα, τα οποία αναφέρεις, καλά κάνεις, προαιρετικά. Επίσης, στη μία επίσκεψη στο τζαμί Ασλάν Πασά, προαιρετικά, 1.30 επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, προαιρετικά, 2. Ελεύθερο τετράωρο διάλειμμα για περιήγηση στην πόλη, 6. Περιήγηση στη λίμνη των στεναγμών, για καφέ, 7 επιβίβαση στα λεωφορεία για επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Λοιπόν, Εμείς θα σας τρελάνουμε, ρε, να ξέρετε. Κωστή, εμάς δεν μπορεί να μας τρελάνει κανένας. Θα πω κάτι. Αυτό που πάει να γίνει και που εύχομαι με όλη μου την καρδιά, μέσα από την ψυχή μου, το εύχομαι να γίνει, θα κλάψει και ο πιο σκληρός άντρας. Και εδώ θα είσαι και εδώ θα είμαι. Θα δείτε τι θα γίνει. Εγώ το έχω νιώσει. Το έχω ευχαριστηθεί, το έχω ζήσει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι. Να φεύγεις από τη Νέα Σμύρνη και να μην πατάς στη γη. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και να βγαίνει όλος ο κόσμος εκεί στην περιοχή από τα μπαλκόνια και να χειροκροτάει το λαό του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αδέρφια, τι είναι αυτό. Ζουμουσού, αδερφέ μου, Γι' αυτό υπομονή 11 βήματα. 11 βήματα. Όσα ήταν τα βήματα που χτύπησε αυτό το παλικάρι εκεί με την κοστίδα. Το πέναλτι, τέτοια τέλεια εκτέλεση δεν υπάρχει. Να σου πω κάτι. Πόσοι κλείσαν τα μάτια από εμάς. Εγώ δεν εντάξει, γιατί ξέρω ότι εμείς οι Σέρβοι προσωπικοί και πέναλτι δεν χάνουμε. Οι ατάκες αυτές δεν βγήκαν τυχαία. Έγινε, Παναγιώτη, σε φιλό. Σε φιλό, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι.
Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς τον, και sorry, περίμενες. Δεν σας έχω πάρει ονόματα για τα κρέατα. Για πες. Στελάρας 283. Στέλιος 283. Ωραία, για πάμε. Κωνσταντίνε, θα πεις την αντάκια του Άδωνη που λέει τα λιγουρεύεστε. Πεθαίνεις, τα λιγουρεύεσαι. Ακούς, αυτό θα παίζει γιατί πρωτάθλημα Κύπρου είναι και στον πληθυντικό, είναι ακριβώς. Και εμείς δε φίλε που έχουμε ένα γάμο στα Γιάννα και χωρούμε με στο πούλμα με τα ούζα με αυτά. Και πού κάνουμε αθεόφωβο στο γλέντε ρε εσύ Κωνσταντίνε. Θέλω στους οσημάδες λέει δεξίωση. Θέλω να αποθεώσουμε τα παλικάρια τα οποία έφυγαν από τον Επτάλοφο, από την Επτάλοφο, στόλισαν το αμάξι τους με κορδέλες λευκές. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ένα γκρι αυτοκίνητο, έβαλαν κορδέλες λευκές πάνω στις κεραίες, στους καθρέφτες, στις πόρτες κτλ. Και καλά ότι κατεβαίνουν για γάμο στο Αγρίνιο. Στον έχω έτοιμο. Αυτό είναι ρε μαγετή. Ακούς και θα τι είναι. Αυτό που λες τώρα με το πέναλ του Προύγιβιτς. Ναι. Βλέπω το παιχνίδι με το γιο μου και τώρα δεν γίνεται. Λέω βάζω ραδιόφωνο να ακούσει που έχει το ήχος πιο μπροστά. Και τώρα δεν θέλω να ακούσουν ξέρεις και δίπλα γιατί είναι τεντωμένο ρε παιδί μου. Και το λέω το γιο μου λέω Παναγιώτη λέω το έχωσε. Και ο γιος μου άκουσε το έχασε. Πω πολύ καρδιά σταμάτησε λέει πατέρα λέει. Άστο. Εκεί πραγματικά πιστεύω ότι σταμάτησαν εκατομμύρια αναπνοές. Δεν υπήρχε παοκτσάκι που να αναπνέει. Δηλαδή, ο δε μπαγάσας φίλε, διαθέτει μία ψυχραιμία, η εκτέλεσή του στα πλαϊνά δίχτυα, ακόμα και να ξέρει ο τερματοφύλακας ότι η μπάλα θα πάει σε αυτή τη γωνία, δεν μπορεί. Είναι μια μικρή γωνίτσα που δεν μπορεί ακόμα και αν απλώσει τα χέρια του να καταφέρει να βγάλει το πέναλτι. Ο επιθετικός σε αυτή τη φάση, άμα είναι χεστέας, θα το πω έτσι. Όχι, ρε. Ξέρεις που το ρίχνει στο κέντρο της εστίας. Άστο. Μπούμ και στο κέντρο της εστίας για να μην έχει. Ναι. Εδώ. Αλλά. Σε λέει θα διαλέξει γωνία, θα κάνει τέτοια ώρα που. Δηλαδή, εκεί στη γωνία πρέπει να ξέρεις που την πετάς την μπάλα με μαθηματική ακρίβεια τώρα, όχι. Έτσι. Άμα είναι όπως το είπες, άμα είναι Χεσμπολάχ. Λοιπόν, άστο. Έχει φτάσει μέχρι την κάλτσα. Μέχρι την κάλτσα και είναι και λευκή κάλτσα και κάνει μια αντίθεση, φίλε τον Μπεζάκη. Άστο. Εκεί θέλει, φίλε, γι' αυτό είπα είναι κακαλούχα η νίκη. Ναι. Ήταν κακαλούχο το διπλό. Φιλιά, έτσι. Γεια σου, σερέ. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888 εδώ στην παρέα μας. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε στον. Με τις δύο πρώτες, γιατί δεν βγαίνετε έξω για καθένα τα πείτε. Γιατί. Από 7 λεπτά με τον καθένα 8 μιλάτε, εντάξει, έλεος. Πάμε λοιπόν στα δικά σου 8 λεπτά, Αντώνη. Α, δεν θέλω. Εγώ σέβομαι τους άλλους, δεν κάθομαι 8 λεπτά να μιλάω. Ήδη έχουμε φάει ένα χωρίς λόγο. Θα κλείσω μήπως. Όχι, αλίμονο, σε παρακαλώ. Ναι, καλά, θα δάκρυσε, σε βλέπω. Χάρηκα που τα είπαμε, πάμε στα. Έλα, Αντουάν. Έλα, αδερφέ μου. Κωστή. Αύριο τελειώνει με τα γραφές, το έχει καταλάβει κανένας. Γιατί καλό το όνειρο, το συννεφάκι που είμαστε. Πολύ ωραίο. Αν γίνει κανένας, θα πέσει με half τον gadget, όπως πάει πλέον. Φάνηκε, το είπα και εχθές, το κενό στο πρώτο μήχρονο του κέντρου. Δεν είδατε τι έκανε ο Κάνιας. Εγκεφαλικό θα πάθει. Άστον, δεν υπάρχει αμένα πλέον παίκτης Κάνιας. Δεν υπάρχει ρε Κωστέλα, δεν παίρνεις κανέναν. Πώς θα τον πάρεις. Σήμερα, το αργότερο αύριο, κλείνει αμυντικό half. Όχι το αργότερο, αύριο χαίρομαι πολύ, αύριο τελειώνουν τα γραφεία. Εντάξει, τι να κάνουμε, δηλαδή. Να σου πω ότι θα τον πάρουμε χθες. Δεν τον πήραν. Για μένα αναπαράδεκτη, φίλε. Δεν γίνεται. 2,5 εκατομμύρια πήραν τον Τζίμιρο. Έπρεπε να κρατήσουν μεταγραφή του Τζίμιρο μέχρι να φέρουν αντικαταστάτη και μετά να το διώξουν τον Τζίμιρο. Το είπαμε. Έχει δίκιο. Πρώτα έχει τον αντικαταστάτη. Μια φορά καημό το έχω να πω, να πούνε 5 η ώρα έφυγε ο τάδε, 5 και 5 άλλο. Όχι, δικαίως. Δεν κρινιάζω γιατί εγώ είμαι ένας τρελός που θέλω να γίνονται μεταγραφές χωρίς λόγο. Όχι, όχι, υπάρχει κενό εκεί. Υπάρχει κενό και θα το πληρώσουμε. Υπάρχει κενό. Δεν είναι όλα τέλεια. Στο πρώτο μήνα δεν πήγε κανένα στην Κούλουρη. Το ξαναείπαμε. Δεν υπάρχει. Ο Κάνιας είναι φέτος δεν. Εγώ πιστεύω έχει τελειώσει κιόλας. Δεν υπάρχει. Κάνιας, τον κάτσε τον έχει. Απενεργοποιήσει πλήρως και απαξιώσει. Λέω ρε παιδί μου, τις εναλλακτικές που υπήρχαν. Ο Σάκοφ δεν είναι 6. Δεν είναι εξάριο Σάκοφ. Είναι ένα οχτάρι. Και εμένα Σάκοφ μου αρέσει πολύ η γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάντα παρόν στα μεγάλα παιχνίδια. Άρα κλείνει εντός των επόμενων ωρών αμυντικός μέσος. Δεν γίνεται. Έχεις μια πληροφόρηση αυτό. Για άτομο το ένα το άλλο.
Τι να σου πω τώρα, ότι έχω, έχω. Το καλό είναι βέβαια ότι ο Κουρμπέλης πήγε στις απτόρες. Δεν με ενδιαφέρει ο Κουρμπέλης. Άστο τον Κουρμπέλη, δεν υπάρχει. Δεν, γλιτώσαμε, ρε, δεν ήθελα καν να ασχοληθώ με αυτόν. Δεν ήθελα. Καν. Ούτε καν. Ούτε καν. Θα έρθει εξάρι. Σήμερα, αύριο, θα έρθει αμυντικό χαφ. Δεν ξέρω, αν θα... Σήμερα, αύριο... δεν ξέρω τι θα γίνει με στόπερ, με την περίπτωση του Χατσερίδη, αν θα προχωρήσει ή όχι. Ούτε εγώ. Τώρα. Έτσι, και δεν ξέρω τι θα γίνει και με δεύτερο επιθετικό του Κόντε, ας πούμε, που ακούγεται. Δεν γίνεται. Εντάξει. Τώρα, δηλαδή, πότε θα προλάβει να κάνει. Εδώ δεν έκανε 30 μέρες τώρα. Όπως βλέπεις, η παράδοση τηρείται. Τα λέγαμε αρχές Δεκεμβρίου. Πάλι φτάσαμε. Εγώ εδώ κανονικά να γίνει εθνική γιορτή 31 Απριλίου ή 31 Γενάρη. Άμα σε υπαρξεί, θα πηγαίνει σε δουλειά και γίνει μια άδεια πληρωμένη από την ΠΑΕΠΑΚΟ. Πλέον είμαστε βέβαιοι, έτσι. Βλέπεις. Δηλαδή δεν υπάρχει. Το θεωρούμε δεδομένο. Δεδομένο. Τέλος πάντων. Τα λέμε αυτά να, μετά από σημαντικές νίκες. Γεια σου, Αντώνη μου. Τα λέμε μετά από σημαντικές νίκες. Ότι δεν είναι όλα τέλεια. Δηλαδή, το κενό στα χαφ πρέπει να καλυφθεί οπωσδήποτε. Φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο. Όχι ότι ο Τσίμηρο ότι ήταν ο παίκτης, όμως εκεί πρέπει να υπάρχει ένας. Μπορεί να έρθει ένας καλύτερος. Πρέπει να έρθει ένας καλύτερος από τον Τσίμηρο. Να καλυφθεί το κενό. Αυτή είναι η ανάγκη. Η πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η επιτακτική. Το 6. Πέντε γραμμές. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Έλα, Κωστή μου. Πώς είσαι, σε εύχομαι μια ωραία και δημιουργική ημέρα. Σε ευχαριστώ. Το όνομά σου. Με λένε Πίτσα. Πίτσα. Όχι Πίτσα Ρώμα, ούτε Μεξικάνα, ούτε Πίτσα Κοτομπουκίτσα. Ούτε Πίτσα Παπαδοπούλου. Κορυφαία ούτε φωνή. Τη λατρεύω. Φωνάρα. Τη λατρεύω. Φωνάρα. Φωνάρα. Με λένε Πίτσα, το τηλέφωνο μου τελειώνει σε 5.18. 5.18, τέλεια. Ήθελα να σου πω ότι ο άνδρας μου σ' ακούει, εγώ δεν ξέρω πολλά από ποδοσφαιρικά, γουστάρω όμως ούτε το εμείς. Χουλιαμά που κάνει. Τι ωραία λέξη, χουλιαμά. Προσπαθώ να πω αυτό το γατό τρακαλό πιπίνο σκουπίδο πιπίνο καψούλι. Α, κοντά! Νομίζω ότι κάτι μου λείπει. Κοντά είσαι, κοντά είσαι, κοντά είσαι, το γατό τρακαλό και το πιπίνο καψούλι. Περίμενε, κάτω από τα καλοπίπινα σκουπίτια και καψούριδες. Μια χαρά είσαι! Περνάς! Περνάω! Λοιπόν, έτσι και το ολοκληρώσω, θα σε ξαναπάρω. Βεβαίως! Μόλις το πεις ολοκληρωμένο, θα σε στείλω λαδόκολα να φας. Τραπέζι έτσι για την πάρτι μου. Δέσμευση. Κάτι πρέπει να μου λείπει στο τέλος. Θα το βρω. Στο ενδιάμεσο. Αλλά δεν πειράζει, περνάς. Με τα γκολ, με τις ισοβαθμίες. Μια χαρά. Ευχαριστώ, καλημέρα. Σε φιλώ, γεια σου Πίτσα μου. Να είσαι καλά. Πίτσα, βέβαια, το είπα τρεις φορές το όνομα, να τις 500 θερμίδες. Αμέσως ένιωσα μια λιγούρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κυρία Γεωργία, σύζυγος του φίλου μας του Κώστα. Τώρα τελευταία πολλές γυναίκες στον παίρνουν. Μη σφυρίζεις. Τον παίρνουν κάτι... τηλέφωνο εννοείς. Πάρα πολλές γυναίκες παίρνουν τηλέφωνο τώρα τελευταία και δεν μου κάνω... Περνάει η μπογιά μας, Γιώργο Τρούλο. Έχουμε καμία αντιρά. Ε? Όχι, ζηλεύω. Αγόρι μου. Λοιπόν, καημένη Γεωργία, λοιπόν, τι ηρωίδα γυναίκα έχω όμως, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Μη συζητάς. Εδώ και μερικές μέρες έχεις... Κάτι γίνει. Το τηλέφωνο σου να κάτι γυναίκες, όλα κάτι. Τα φιλικά. Τι γίνεται, ναι. Όχι πίτσες, όχι λίτσες. Λίτσα, μινίτσα, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, υπάρχει μία αγάπη και από το ισχυρό φίλο που είναι η γυναίκα. Υπάρχει. Τι έχεις βάλει, τι αρώμα έχεις βάλει. Αχ, Θεέ μου, λοιπόν. Μουσκοκίδωνο, φρούτα του δάσους. Μέχρι και το λαρύγγι σου έχει... Λοιπόν, δικαιολογώ το φίλο μας τον Αντώνη, τον Περιώτη, ότι πρέπει επιτέλους να γίνει μια μεταγραφή. Αλλά και παιδιά, να δώσουμε τώρα 2,5 εκατομμύρια. Για τον Χατζερίδη δεν τα δίνω. Όχι για τον Χατζερίδη, για τον... Για τον Κουρμπέλη. Όχι, δεν υπάρχει. Άστο ρε φίλε, δεν υπάρχει. Ούτε τον θεωρώ κάτι τόσο συγκλονιστικό. Σε παρακαλώ. Εγώ σου είπα και σε μια άλλη εκπομπή ότι αυτούς τους πνιγμένους δεν τους δίνεις όχι, όχι. Καμία, δεν θέλω τίποτα. Την Άγκυρα για να σωθούν, να πάνε κατευθείαν κάτω στον πάτο. Δείτε πού θα πάει ο Χουλτ. Στη Νότιχαμ Φόρεστ του Μαρινάκη. Θα πάει. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά το αλυσβερίσι, έτσι. Προσοχή από εδώ και μπρος και οι ποδοσφαιριστές μας και οι φίλαθλοι που θα πάνε στα Γιάννενα.
θα τους προκαλέσουν για να κάνουν φασαρίες. Περιμένουν από κάτω αυτοί να μας τιμωρήσουν, να παίξουν χωρίς στην γωνία. Κόσμο, έτσι. Καλά κάνεις και το λες. Να αφαιρέσουν βαθμούς. Κόστα κάτι άλλο. Θα χρειαστώ αίμο για μένα, για έναν φίλο στο Βόλο. Να με πάρεις εκτός αέρα να το κανονίσουμε άμεσα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θα ξαναπώ, πάμε αμέσως στις γραμμές. Δίνεται αίμα οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, σε οποιαδήποτε τράπεζα αίματος θέλετε εσείς. Αν όμως θέλετε να μας διευκολύνετε, πηγαίνετε και λέτε για την τράπεζα αίματος αθλητηρίων. Γιατί? Για να μπορούμε να κάνουμε χρήση. Δεν έχουμε πρόσβαση σε άλλες τράπεζες αίματος, στη δική μας μόνο, εκεί που είμαστε διαχειριστές, εγώ και η Σοφία. Λοιπόν, γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη, σας το λέμε συνέχεια, είναι θερμή παράκληση. Ούτε μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν, ούτε μπορούμε να σας πιέσουμε σε αυτό το πράγμα. Είναι η δική σας πράξη ύψιστης ανθρωπιάς απέναντι στον συνάνθρωπό σας. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα, όπου μπορείτε, όπου μπορείτε. Καλημέρα σας! Ναι! Έλα, καλημέρα, φίλε. Καλό στο παιδί, ρε! Τι γίνεται? Τι γίνεται? Σημαντική μέρα, φίλε, σήμερα να ξέρεις. Επανήρθε ο Αντώνης. Γιατί την προηγούμενη φορά πρέπει να ήταν ο αδερφός του, να πούμε. Μια χαρά, εντάξει. Έχει ένα δίκιο που λέγεται μεταγραφή, εντάξει. Έχει πολλά δίκια. Σήμερα η αλήθεια είναι αυτή. Θα συμφωνήσουμε μαζί του. Μαζί σου, Αντώνη, πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο μεταγραφές, για να μην πω τρεις. Κανονικά. Φιλαράκι, για να πάρεις double θέλεις. Ναι. Θέλεις double, φιλαράκι. Κανονικά, πρόσεξε, θα στα πω με τη σειρά προτεραιότητες που εγώ τα νιώθω. Αμυντικό half. Μπράβο. Πρώτα εξάρι, φίλε. Πρώτα έξι. Μετά stopper. Μετά stopper και μετά center-for. Όπως τα λες. Αυτή είναι. Και αν με ρωτούσες εμένα και ένα αναπληρωματικό δεξί back, φίλε. Αν υπήρχε δυνατότητα. Έχεις να βάλεις ό,τι θες εκεί. Μη στεναχωριέσαι. Okay. Θα δούμε. Είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Της κοντής της... Της φταίνει ο Έλληνας, φίλε. Τι τρελές παροιμίες. Η φίλη μας η πίτσα. Πέτα ρε φίλε μια πίτσα εκεί να γουστάρουμε. Έχω ρε Ράγισσα, έτοιμο έχω. Καλά που πήρε η κοπέρα δηλαδή, έτσι. Και ακούσουμε καμιά πίτσα. Τι θα γίνει. Τι ωραία. Να σου πω κάτι. Λατρεύω αυτά τα τόσο απλά λαϊκά ονόματα που δεν ένιωσαν καμία ανάγκη να το κάνουν ξενικό, να το κάνουν να πούμε με κορδέλα κτλ. Πίτσα! Απλά φίλε, τέλος φίλε! Πίτσα Παπαδοπούλου, τέλος! Έτσι τη βαφτίσανε. Πίτσα μου. Αγόρι μου. Πώς θερμίδες πήρες τώρα? Πώς θερμίδες πήρες? Τώρα που το είπα, 412 φίλε. 412. Λοιπόν, επειδή σαν το τσιτσί δεν έχει. Ναι, να σε βάζω μέσα. Έλα. 190. 190. Έτσι. Φιλιά, Καραγιάν! Άντε και το πρωτάθλημα, άντε. Άντε, αγόρι μου! Το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Είναι μέσα στα 5 αγαπημένα μου, το ξέρετε οι παλιά ακροατές. Έχω κόλλημα με το χιτζάζ. Πάμε στις γραμμές. 2310, δεν κάναμε διάλειμμα. Θα πω σε λίγο χορηγούς. 2310-287-888. Άσε λίγο ρεφρενάκι να προλάβω. Έρχομαι τώρα στις γραμμές μια στιγμή! Έλα ρε πίτσα! Στην αγκαλιά σου να βάγισα κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα πίσω ξανά δε γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δε σ' αδίκησα κι ούτε την πόρτα σου χτύπησα και γίνες πια παρελθόν. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός. Εδώ και με τον Πειραιάς κάνει πάλι κάνει ρήμα. Πάμε γραμμές! Καλημέρα σας! Παρακαλώ! Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστάκη. Καλώς τον Κωνσταντίνο! Πότε θα σε απολαύσουμε ρε φίλε με αυτά τα τραγούδια? Πότε? Αγόρι μου! Πότε θα κάνουμε καμία μάζοξη? Μόλις σηκώσαμε το πρωτάθλημα και στα ρουμάνικα κανένα θα μας πει. Μην το συζητάς φίλε. Είπα, αν ο Λουτσέσκου πάρει πρωτάθλημα, αν πάρουμε το πρωτάθλημα, εκτός ότι θα αποθεωθεί από όλους, θα... Για το πρωτάθλημα το πήραμε τώρα για το τάμπλο, δεν ξέρω. Εντάξει, οκ, εντάξει, εσύ ξέρεις. Ναι, εντάξει, τώρα λέμε και λέμε. Θα κάνω εκπομπή στα ρουμάνικα. Α, μπράβο. Όλοι, θα βγει εκπομπή όλοι στα ρουμάνικα. Αυτό που λες που το είπε πιο μπροστά η κυρία Πίτσα, ωραία το είπε το τσακτενογαργαλιά. Το γατοτσακαλό καταπληκτικό, θα τους πω ερχοπινοκαψούριδες.
Είναι πολύ, πώς είναι το πολύ. Μάθαμε αυτό, ρε, είναι εδώ πολύ κοντά. Δάσκολος, εδώ μας έδωσε ο δάσκαλος ένα τραγούδι να πούμε και δεν μπορούμε να το μάθουμε. Να άκου να δεις στο χορηφτικό, λέει καλά, ρε, το βάγεις. Έτσι, ρε φίλε, το λέω. Τότε δεν πηγαίνουμε όταν έπρεπε, τώρα θα τα μάθουμε, το λέω. 53 χρονών. Αγόρι μου. Ναι, έχουμε και τέτοια. Για πες. Να σε πω κάτι τώρα. Να σε βάλω καταρχήν για τα κρέατα. Ναι, βάλε μου 4,76. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στα παιδιά εδώ που δίνουν τα δώρα αυτά, ρε παιδιά. Μπράβο, να είστε καλά, ρε παλικάρια. Υπέροχη, φίλε. Υπέροχη, υπέροχη. Ρε, φίλε, τώρα. Τι λέμε, υπέροχη. Εδώ ο κόσμος έχει πρόβλημα. Πρόσεξε, δεν είναι ότι αυτά δεν θα τα πουλήσουν. Τα πουλάνε, δεν τους μένει η λέπη, φίλε, στο μαγαζί. Ναι, ναι, ναι. Ουρές έχει. Είναι ότι αυτά τα δίνουν για την εκπομπή μας. Ναι, για την εκπομπή, εδώ για μας. Για πες λοιπόν. Πάντως, ρε Κώστα, όταν είδα, είχα, ας πούμε, αν είχα μία αμφιβολία 1% για το πρωτάθλημα, από τα 99 που έλεγαν, το 1% λέω να έχω. Ναι. Όταν είδα αυτή την απόκριση το Πασχαλάκη, εκείνη την απόκριση, χωρί αυτά που είπε και τους ξεβράκωσε, καμιά εικοσαριά που ήταν αυτοί που βρίζαν κάναν τέλος πάντων, και σηκώθηκε σαν τον King Kong και έβριζε τους αμυντικούς, λέω τελείωσε παιδιά, το πήραμε το πρωτάθλημα. Στο καφενείο ήμασταν. Ναι. Αυτό που είδα, τον παίκτη που σηκώθηκε αγριωμένος και έκραζε βάρελες, κρέσπιδες, μάτος, έτσι όπως έκανε το σούτο, ας πούμε, ο επιθετικός, που δεν το φυλάξαμε, λέω τελείωσε. Ναι. Τέρμα. Θα το πάρουμε, παιδιά, είμαι σίγουρος 100%, αλλά θέλει και προσοχή. Θέλει. Παρόλο θέλει. Που η ομάδα δεν είναι ούτε στο 70%, εγώ το λέω. Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Οι άλλοι, συμφωνώ. Ξέρεις τι κάνουν τώρα. Οι άλλοι πατάνε μίζα, η μίζα πάει καλά, μπαταρία έχουν και δεν σκάει το αμάξι. Ξέχασαν ότι να πάνε να βάλουν βενζίνα, κατάλαβες, τελείωσε. Τώρα, δεν έχουν βενζίνα. Επειδή ακούω συνέχεια τι θα γίνει στο άλλο μάτς και αν κερδίσει ο Γαύρος, αν κερδίσει η ΑΕΚ, πρωτίστως μας ενδιαφέρει εμείς να πάρουμε τα Γιάννενα. Κάτσε, περίμενε, είναι σημαντικό αυτό. Επειδή τι ακούω ότι ασχολούμαστε το νου σας. Το νου σας. Το τι θα κάνουν οι άλλοι, ας τους άλλους να φαγωθούν. Όποιο αποτέλεσμα, πρόσεξε, όποιο αποτέλεσμα και να κάτσει στο άλλο μάτς, εμάς μας ευνοεί. Όποιο. Θα νικήσει ο Γαύρος, μένει έξω η ΑΕΚ. Θα νικήσει η ΑΕΚ, γίνεται μπάχαλο Ολυμπιακός. Θα έρθουν χι, θα χάσουν και δύο από δύο βαθμούς. Οι άλλοι δεν χάναν βαθμούς με το 90-10, με το 70-30 χάνουν. Εμείς τα τρία μπέναλτι μας φυρίζει το ένα. Ακριβώς. Και γκρινιάζουν κιόλας. Και κλαίνε κιόλας η κλάψα τους. Καλά. Έτσι. Άρα εμείς πρώτα, εμείς το νου μας, τα Γιάννενα. Εμείς έχουμε μάτς με μάτς. Ναι. Τι λέγαμε, πάρτε τα μάτς με στην Τούμπα, γιατί μας τιμωρήσαν με 7 αγωνιστικές, βάλαν τα play-off, τα κόψανε. Νομίζαν θα βγούμε δεύτερη-τρίτη, κατάλαβες, την πατήσαν. Έγινε, Κωνσταντίνε μου! Σε φιλό! Λοιπόν, σε φιλό! Το Μιχάλη, το Πλατινί, το Μιχαλάκη. Εκεί πέρα θα το σπίτι να κάνουν. Άντε, ζουμουσού, αγόρι μου. Φιλιά, ζουμουσού. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ήρθα, εδώ είμαι. Έλα. Είσαι ο? Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Βάλε με σε 5-10. 5-10. 5-10. 10, 10, 10, 5. Λοιπόν, αυτό που είπες για τις μεταγραφές που συζητήθηκε γενικά το θέμα. Ναι. Αυτό πρέπει να το έχουμε συνηθίσει. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έτσι λειτουργεί. Ακριβώς. Δεν είναι, δεν είναι σύμπτωση. Τρέχει τελευταία στιγμή, φέρνει ο ένας κουτσός, ο άλλος στραβός. Δεν νομίζω. Ο άλλος έχει να παίξει 15 χρόνια. Μια στιγμή λίγο, μια στιγμή. Δεν μπορείς να το γενικεύεις αυτό. Έχουν έρθει και αποτυχημένες επιλογές, έχουν έρθει όμως και πολύ σημαντικοί παίχτες. Ότι ήρθαν, δεν αντιλέγω. Όχι, αλλά επειδή είπες... Στέφενς. Α, καλά. Τι Νέτσι, τι... Ναι, ναι, Νέτσι, Χούσεν, Μαντούρο. Άστα, αδερφέ, άστα. Δυστυχώς αυτό πρέπει να το συνηθίσουμε. Σημασία για μένα έχει το εξής. Η ομάδα έχει πολύ καλό υλικό. Πάμε για τους 11 τελικούς. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Ταμείο θα κάνουμε το Μάιο. Αυτό ακριβώς. Και κρατάμε εμείς. Εμείς κρατάμε τους εαυτούς μας. Όσο μας ασχολούμαστε με αυτούς, ακριβώς, τόσο θα τους δίνουμε αξία. Άσε να ασχολούνται αυτοί με εμάς. Δες τι ωραίο που είναι. Και δες τι ωραίο που είναι, Βαγγέλη, που ασχολούνται αυτοί με εμάς. Δες τι ωραίο αυτό που είναι. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό πολύ. Τρελαίνομαι, φίλε. Άλλη λέξη θέλω να πω, αλλά δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Στο ίντερνετ διάβαζα, ας πούμε, όλοι βγήκαν και λέγανε το πέτσινο πέναλτι, άλλο ένα πέναλτι, okay, με πρωτάθλημα με πέναλτι. Ναι. Όχι, το ευχαριστιόμουν. Μην τους αφήνετε, προσέξτε, αυτό που σας λέω με πολύ αγάπη το λέω, παρότρινση είναι και επισήμανση και με, το λέω σαν συμβουλή. Μην τους αφήνετε να σας χαλάνε την ψυχολογία. Αυτή, το πρώτο στάδιο ήταν
να δούνε μήπως μπορούν, είδαν ότι δεν μπορούν. Και το δεύτερο στάδιο είναι να απαξιώσουν αυτό που κάνουμε εμείς, να βρουν τρόπο να το διαβάλουν, να το απαξιώσουν, να βρουν τρόπο να χαλάσουν την ατμόσφαιρα τη δική μας, τη δυναμική, Κωστή, το πάθος που έχουμε. Κάτι, ναι. Σε αυτό το θέμα, ό,τι και να κάνουνε, όσο και να το παιδεύσουν το θέμα, όσο και να το κάνουνε, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν αποδείξει τόσα χρόνια ένα πράγμα. Και στις λύπες και στις χαρές στηρίζουμε την ομάδα. Ούτε μιλάμε αποξιωτικά, ούτε τρέχουμε, ούτε βρίζουμε, ούτε φωνάζουμε. Εντάξει, κάνουμε ένα ξέσπασμα. Σωστό. Αλλά πάντα είμαστε ενωμένοι. Σωστό. Και δεν πιστεύουμε κανέναν και καθόμαστε υπάρχει. Και μιλάμε. Πρόσεξε όμως. Δεν διαφωνώ. Υπάρχει όμως μία μερίδα το τελευταίο διάστημα που δηλητηριάστηκε αρκετά, που την εκμεταλλεύτηκε το οξύθυμο του χαρακτήρα τους ή τη δυσπιστία τους αρκετός κόσμος από κάτω για να βάλει διαβάλματα, για να βάλει τον κόσμο να τρώγεται το ένας με τον άλλον. Εγώ δεν λέω όχι στην κριτική, εννοείται σκληρή κριτική όπως κάναμε και στο Λουτσέσκο και στους παίκτες όταν δεν έπαιζαν τον Βαρέλα πέρσι τον περάσαμε πριονοκορδέλα γιατί την έβρισκε με το καλάμι. Φέτος που είναι αυτός που πρέπει δεν του βγάζουμε συνέχεια το καπέλο. Κωστή. Τους παοξίδες πρέπει να τους έχεις μάθει τόσα χρόνια. Όλοι είμαστε προπονητές. Όλοι είμαστε προπονητές. Τι να κάνουμε, αυτό δεν μπορεί να βγει από μέσα μας. Προχωράμε. 11 βήματα. 11. Πάμε 6 Μαΐου να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, απλά. Το πρωί βαφτίζω στην Αγία Βαρβάρα το αγοράκι του κολλητού μου φίλου. Το πρωί βαφτίζω στην Αγία Βαρβάρα το γιο του Απόστολου. Λοιπόν, τον Στέφανο. Και το μεσημέρι έχει στέψει. Δεν είναι αυτό, δεν το είχα υπολογίσει. Ακριβώς. Δίπλα στην Αγία Βαρβάρα. Θα μεταφερθούμε κατευθείαν όπως είμαστε με τις κουστούμιες. Ακριβώς. Φιλιά, φιλιά. Έγινε, γεια. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ξαναλέω, κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Μου στέλνετε και μου δίνετε το τηλέφωνό σας και το όνομα και τα τρία τελευταία νούμερα. Όσοι θέλετε, δεν θέλετε να βγείτε αέρα, δηλώνετε έξω στη Μαριλή, στη γραμματεία, το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε κι εσείς. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Βίκτορας από Εγάλεο. Έλα, οχ. Βίκτορας και από Εγάλεο. Ναι ρε φιλαράκι, γιατί να σου πω κάτι, θέλω μου. Ωχ, Παναγία μου. Οχ. Για πες Βίκτορα. Τι έγινε. Βίκτορα. Πού είσαι. Τον χάσαμε. Ξαναπάρε Βίκτορα. Και Βίκτορας και από Εγάλεο φίλε. Ξαναπάρε. Ναι, καλημέρα σας. Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Α, καλημέρα. Τι γίνεται, καλημέρα. Μια χαρά. Η Ελένη είμαι. Γεια σου, κατάλαβα Ελένη μου, σε κατάλαβα. Α, νόμιζα δεν με κατάλαβες, οκ. Okay. Κάτσε να σε βάλω αμέσως την κλήρωση. Τώρα Ελένη... τελευταία πολλές γυναίκες παίρνουν, α, οπότε... Α, κοίταξε. Οπότε θα μπερδεύεστε. Άκουσε. Κοίταξε. Ωραίες είναι και οι καινούργιες, όμως, σαν τις παλιές ακροάτριες, δεν έχει. Υπάρχει μια δεκάδα. Μην το πω τώρα, έτσι ξέρεις εσύ, ξέρω, η Τούλα, η Σοφία, κοπέλες, η Ντίνα, η Λιάννα, αυτή ναι, είναι ναι, μια δεκάδα, ναι, ναι. Η Νανά, δηλαδή είναι, αυτές είναι οι στάνταρ. Ξέρω τα κορίτσια, βέβαια, λοιπόν. Είναι και πολύ εντάξει εκλεκτές. Και πολύ πάκ, όπως και εμένα όταν μία με λένε, μόνο με το ποδόσφαιρο, κάπως ηρωνικά οι κυρίες εκεί πέρα. Λέω, εγώ είμαι, λέω, τα τέσσερα γράμματα, λέω, είμαι ΠΑΟΚ τέσσερα γράμματα. Αυτό, και αυτό. Στο, ναι, μπάσκετ, και στο βόλι, και στο χάντμπολ, θέλω να κερδίζει ο ΠΑΟΚ έτσι. Και όχι, έτσι, ναι. Έτσι. Οι περισσότερες είναι άσχετες όμως με το ποδόσφαιρο και με όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εντάξει. Εμείς τη δουλειά μας. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω ναι. Για το, όταν είχα ακούσει ότι θα έρθει ο Βιερίνια, ναι. Λέω, τελείωσε, θα δέσει τα αποδυτήρια, δηλαδή... Είναι τόσο ΠΑΟΚ αυτό το παιδί και το δείχνει φυσικά ναι. Σε κάθε αγώνα ναι, ναι. Που θα είναι, δεν θα είναι όπως ήταν παλιά κάποιος κατάσκοπος εκεί πέρα και ναι. Μας μπέρδευε. Ναι. Ανακατοσούρας. Και άρα μάλλον, ναι, ναι. Πρώτα λέω, τον εαυτό τελείως. Του και μετά οτιδήποτε άλλο. Την, ναι, την προσωπική του προβολή. Λέω θα δέσει την ομάδα. Είναι κάποιος που θα αγαπάει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Είναι τόσο καθοριστικός. Ο ρόλος του Βιερίνια, όταν όλοι βλέπουν, Ελένη μου, ότι η μεγάλη βεντέτα της ομάδας, γιατί σαν όνομα είναι ο νούμερο ένα ο Βιερίνια. Όταν βλέπουν λοιπόν αυτό που θα μπορούσε να κάνει μουτσουνίτσες, να σκύβει το κεφάλι και να παίζει αριστερό μπακ σαν να βγει και χθες από τις ακαδημίες, υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα αφοσίως στην ομάδα στο στόχο. Υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα υποταγής στα τέσσερα γράμματα στο στόχο στην ομάδα.
από αυτό το πράγμα που κάνει ο Βιερίνια. Έτσι, έτσι. Του αρέσει του Βιερίνια να παίζει αριστερό μπακ. Παιδιά, βλέπετε ότι ο άνθρωπος υποφέρει. Θέλει να βγει μπροστά, να τριπλάρει, να σουτάρει. Αλλά έβαλε τον εαυτό του κάτω από τις φτερούγες. Το λατρεύουμε για ένα λόγο παραπάνω για αυτό που έκανε. Έτσι, έτσι. Και αυτό μετράει πάρα πολύ για την ομάδα και πιστεύω η ομάδα θα φτάσει στο τέλος για να πανηγυρίσουμε καλά. Είναι μεγάλη χαρά. Άντε, δεν μπορώ. Άντε, ρε παιδιά, δεν μπορώ να πούμε. Άσπρισα. Κωστή, δεν θα κάνετε κόψιμο πίτας και αυτά. Θα κάνουμε. Πρέπει να βρούμε κάπου, θα δούμε. Θα σκεφτώ τώρα τις προσεγγείς μέρες. Κάτσε να συνέλθουμε λίγο γιατί είμαστε ακόμα. Σε κατάσταση. Ναι, αλλά να γίνει πριν από τις 24 Μαρτίου γιατί θα πάω επάνω στα παιδιά. λογικά, ναι. Έγινε. Άντε, ευχαριστώ. Γεια σου, Ελένη μου, σε ευχαριστώ. Α, πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. Κοίταξε, άμα κάτι τύχει θα τα δώσεις κάπου αλλού γιατί εμείς πολλά κρέατα και τέτοια δεν τρώμε. Εντάξει, θα τα δώσεις ένα παιδί που θέλεις εσύ, 899. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σε ευχαριστώ. Έγινε. Μπράβο σου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σου, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Θοδωρής. Γεια σου, ρε Θοδωρή! 191. Ωραίος. Τελειώσαμε με αυτά, πάμε στα άλλα. Κωστή, εγώ είμαι 35 χρονών. Ναι. Δεν έχω συνηθίσει, αλήθεια είναι να βλέπω πάω και να κερδίζουμε πέναλτι στο 87, τέτοιο πέναλτι. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, αλλά επειδή δεν έχω συνηθίσει, για μένα δεν είναι. Ευτυχώς, λέω ευτυχώς, ναι. Δεν έδωσε το Μάρτις πέναλτι. Και κάπως μου έκατσε μέσα στην καρδούλα μου καλύτερα. Ναι. Γιατί για να είμαι δίκαιος. Εάν είναι να πάρω πέναλτι όπως θα έπαιρνε, πρωτάθλημα όπως θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός, αντέχω άλλα 30 χρόνια φίλε να μην πάρω πρωτάθλημα. Άκουσε με λίγο κάτι να σου πω. Ακούω το σκεπτικό σου και θέλω να σου πω το εξής. Έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα. Δεν ξέρω αν είσαι πιστός ακροατής καθημερινός. Είμαι πιστός. Λοιπόν, ωραία, έλεγα λοιπόν. Δεν μπορεί κάποιος που έχει κάνει 200 φόνους κατά συρροή. Με έναν ο οποίος κάνει οπισθογονία και τρακάρει τον προφυλακτήρα του τον πίσω και του δέρνει το αυτοκίνητο του αλουνού, να μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά. Είναι μεγάλη παγίδα, είναι πολύ μεγάλο λάθος να τα βάζουμε ίσια στη ζυγαριά. Ένα σφύριγμα που ήταν πέναλτι, αδερφέ. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, όπως έγινε στη φάση του Πέλκα, να βγω και να πω ήταν offside. Δεν θέλουμε κύβδηλα σφυρίγματα. Όμως είναι εξίσου λάθος και θέλουν αυτό το πράγμα, το θέλουν οι κάτω. Να τα βάλουν ίσα στη ζυγαριά και να πούμε ορίστε και εσείς ευνοείστε ή βγείστε με εμάς. Είναι μεγάλη παγίδα αδερφέ. Μην πέφτεις. Ναι, μην πέφτεις σε αυτή την παγίδα, κατάλαβες. Αυτό πηγάζει από εμένα, δεν πηγάζει από τους κάτω. Όχι, για σένα μιλάω. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει πάρει 30 πρωταθλήματα έτσι για 25, για 30 χρόνια. Με ένα σφύριγμα που είναι και δεν είναι, να λες δεν θέλω να γίνω έτσι. Μα είναι δυνατόν να τα βάζεις αυτά. Μην σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ δεν θέλω να ευνοηθώ για να πάρω πρωτάθλημα. Στο λέω ξεκάθαρα. Αλλά μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία τη σύγκριση. Είναι ανώμια τελείως πράγματα, αδερφέ. Γι' αυτό και ο Ιβάν ζήτησε να σου πω και κάτι άλλο για να σου πάρω τελείως την αμφιβολία. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι αγνό αυτό που λες. Δεν το λες για να υποβαθμίσεις την όλη προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε, φίλε, το βίντεο assistant referee. Αυτό, όταν συζητάω με κάτω και μου λένε διάφορα, τους λέω, ρε, να σας πω κάτι. Αυτός που θέλει να ευνοηθεί, κοιτάει να το αποφύγει αυτό. Δεν το χρηματοδοτεί κιόλας. Ο Ιβάν, όλοι μας θέλουμε να μπει το μηχάνημα, φίλε. Αξίζω να το πάρω, να το πάρω. Δεν αξίζω, ας το πάρει αυτός που το αξίζει. Ξεκάθαροι είμαστε σε αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Έγινε, Κωστή. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Μην πέφτετε σε αυτό το τρυπάκι, παιδιά. Είναι πολύ. Θέλουν αυτό το πράγμα, το θέλουν οι κάτω. Να μπούμε ζυγαριά, να τα βάλουν. Ορίστε. Και οι δύο είναι, κάνουν έγκλημα. Και ο πιστογωνίας, ο προφυλακτήρας και ο Φωνιάς. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι. Του Βαρέλα του τραβάει τη φανέλα. Νωρίτερα δεν υπάρχει χερούκλα του Μιχάη. Πες μου. Πέντε και break. Ωραία. Πέντε γραμμές και break. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Βαγγέλ. Άντε ρε Κωστάκη. Πες τη. 026, μην κλείσει η κάρτα γιατί 026. Από και 5 ακούω. Έλα αγοράκι μου, για πες. Λίγο να μην γκρινιάζουμε, φτάνει. Τώρα είμαστε σε λάση κορευή, απολαμβάνουμε. Τώρα με τον Τζίμερο, άμα τραυματιζόταν δεν θα το κάναμε τόσο ζήτημα. Πρέπει να έρθει αντικαταστάτης. Ωραία είναι που είμαστε πρώτοι και πρέπει να μείνουμε, πει, αλλά πρέπει να τα λέμε όλα, αδερφέ. Ναι.
εάν δεν ήταν περίοδος μεταγραφών και τραυματιζόταν ο Τζίμερος, τι θα λέγαμε, να πάρουν άλλο παίκτη? Όχι. Όχι, όχι. Μα τώρα... Δεν όμως, δεν είναι τραυματίας. Αλλά... Όμως είναι, είναι δική μας πώληση. Οπότε... Είναι, αλλά το να γκρινιάζουμε και να κατηγοράμε αυτούς που κάνουν μεταγραφές γιατί δεν τις κάνουν γρήγορα, δεν είναι και καλό αυτό. Θα δούμε. Παιδιά, Κυριακή κοντή γιορτή, 1.50 ύψος. Σήμερα αύριο είναι. Γεια σας. Θα έρθει αμυντικό χαφ και θα έρθει αμυντικό χαφ ανώτερο από τον Τζίμιροτ που έφυγε. Εννοείται, εννοείται. Έτσι. Και τα καλά αργούν αργούν. Έτσι. Δεν λέμε. Βέβαια, εντάξει, κοίταξε. Αυτό τώρα είναι παρηγοριά μεταξύ μας. Καλό θα ήταν οι παίκτες να είναι ήδη εδώ τώρα. Το καλό πράγμα αργεί, δεν είναι η όπερα που βγαίνει η χοντρή να τραγουδήσει, ούτε η λαϊκή ώρα που περιμένουμε να βγει ο Βασίλης να πούμε αργά. Τέλος πάντων. Η παρηγοριά μας είναι και χειρότερα, λέει. Αλλά δεν λέμε ότι έχει καλύτερα. Το ότι πενεύουμε τα παιδιά που είναι εδώ, το Μπασχαλάκι, το Μάτος, το Βαρέλα, το Μπέλκα, το Βιεϊρίνια, το Μπρίγιοβιτς, όλα τα παιδιά. Τον Κάμπος που είναι συγκινητικός και ας μην τη βρίσκει την εστία να πούμε ούτε με χαρτόσημο. Το ότι πενεύουμε τα παιδιά αυτά, το κάνουμε γιατί. Προτιμώ να ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μας έχουν πάει μέχρι εκεί, παρά με αυτόν ο οποίος έρχεται, δεν έρχεται κτλ. Το ότι πενεύουμε τα παιδιά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έρθει οπωσδήποτε προσθήκη στο κέντρο. Είναι έτερον εκάτερον. Μην νομίζετε ότι πενεύουμε αυτούς για να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε μεταγραφές. Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση η ομάδα σε 2-3 συγκεκριμένες θέσεις. Ξέρετε. Όταν μας ακούν που γκρινιάζουν, μια αρχίζουν να βγάζουν οι άλλοι από κάτω. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον έναν, θέλει τον άλλον, θέλει τον Παναθηναϊκό, θέλει τον Αλαφούζο, τους θέλει όλους. Και μας μπερδώνουν, κατάλαβες. Γι' αυτό το λέω, από αυτή την άποψη το λέω. Ναι. Εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτούς τους παίκτες. Εμείς ασχολούμαστε απ' έξω. Πιο ανεβασμένα, πιο ανώτερα. Πουλήσαμε 2,5, θα πάρουμε πάνω από 2. Πάνω από ένα παίκτη. Πρέπει να έρθει και θα έρθει ανώτερος από τον Τζίμιροτ που έφυγε. Και στο ερώτημα αυτό μου με ρωτάει ο Κωνσταντίνος, ο Μαντσόν λέει του Ατρόμητου είναι καλύτερος από τον Τζίμιροτ. Πιστεύω είναι καλύτερος. Καλιάρχες, τίποτα. Όχι. Εγώ πιστεύω είναι καλύτερος. Μακριά από Μαντσόν, όχι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τον Τζίμιροτ αυτός. Γιατί ο Σαββίδης είχε πει από την αρχή ότι θα κάνει ομάδα Champions League. Για να κάνει Champions League δεν θα κάνει με τον Μαντσόν. Και τον ζουμπά το μαυράκι. Τι ζουμπάρα, το κατάπιε το γήπεδο. Το κατάπιε το γήπεδο, τέλος πάντων. Και τι να το κάνει, και τι να το κάνει, και κάτσε τρέχει. Έγινε, άρα δεν παίρνουμε αυτόν. Θα το κανονίσουμε να πάρουμε άλλον. Όχι, δεν τίποτα. Γεια σου, Βαγγέλ! Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, δεν κάναμε διάλειμμα, το έχουμε πάει μονοκοπανιά από τις 8.30. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, καλώς το κορίτσι. Αχ, Κωστάκη, σ' αγαπώ και παντού σε ακολουθώ. Τι ωραία. Έχω ένα ευρετήριο του ΠΑΟ από το 2 Δευτέρου του 11 που ήσουν στο 103. Όχι ρε, όχι, με συγκινείς, με συγκινείς. Ήταν ο Λαγογιάννης που έκανε την εκπομπή. Όχι ρε, εσύ. Και εσύ μου το και όταν ήρθε να το πάρω, εσύ μου το έχεις δώσει. Μπράβο, αγαπώ Λαγοτζόν, χαίρομαι πάρα πολύ που επανήλθε στα ραδιοφωνικά. Ναι, όντως. Τον υπερεκτιμώ. Τέτοιες φωνές, Κωστή μου, πρέπει να ακούγονται, γιατί... Έχουν κάνει τον κόσμο μερικά ραδιόφωνα, κάτσε καλά. Μια ζωή μουρμουρίζουμε, μια το ένα, μια το άλλο. Πηγαίνω χρόνια στο γήπεδο, δεν παίρνω συχνά, Κωστή, απλώς ακούω, ακούω κάθε μέρα. Σε υπερευχαριστώ. Πηγαίνω στην 4, κοντά στην 1 που είναι, εκεί στο πέταλο. Το όνομά σου, το όνομά σου. Σοφία είμαι. Σοφία, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Για πες, μη σε κόβω. Και εκεί είμαστε, όπως λένε και πολλοί ακροατές, όλοι γινόμαστε προπονητές, όλοι είμαστε... Δεν έχω χάσει πάσα ιδέα. Είμαι 58 χρονών, πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια στο γήπεδο. Ναι. Είμαι από τους παλιούς παοξίδες. Μπράβο σου. Και παρόλα αυτά εγώ αγαπώ τον ΠΑΟΚ και βλέπω έτσι μια ομάδα... Την έστρωσε πάρα πολύ καλά, παρόλο που δεν ήμουν υπέρ του Λουτσέσκου. Ελάχιστη ήταν. Τώρα θέλουμε ήταν να πούμε και το καλό ότι την έστρωσε, την έκανε πολύ ωραία. Την ομάδα παίζουν και αυτό με σε ευχαριστεί. Και εγώ πιστεύω ότι
Θα βγούμε πρωταθλητές. Μακάρι, έτσι, μακάρι. Έτσι. Είναι, στην τύχη, είναι η τύχη στα χέρια μας. Είναι μεγάλη υπόθεση, Σοφία μου, να καθορίζεις μόνο σου τη μοίρα σου. Να μην εξαρτάσαι από τρίτους. Περιμέναμε τα δυο μάτς. Στο... Έχουν να έχουμε θετική ενέργεια, στο, θετική αύρα προς τους παίκτες του γήπεδο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα τελευταία πολλή εκκλησία έγινε, Κώστα, από το γήπεδο. Όχι, όχι. Εντάξει. Τώρα θα είναι γεμάτη από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, τώρα θα δούμε γεμάτη. Με τη Λάρισα τι θα γίνει. Γεμάτη. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα άδειο καρεκλάκι. Πρέπει να είναι γεμάτη για τα παιδιά, επειδή είναι Λάρισα. Το σκεφτόμαστε και έτσι, έλα μωρέ τώρα σιγά με τη Λάρισα. Όχι, δεν έχει. Τι Λάρισα, μην πάθουμε καμιά ζημιά. Τίποτα. 10 παρατέταρτο που πήγαμε τον Ατρόμητο ήταν 10.000 κόσμο. Δεν πείσαι. Ναι, μεν αργά. Αργά, κρύο, λάθος ώρα. Ό,τι γίνεται από την επαρχία γεμίζει, αλήθεια είναι αυτή. Αλλά από εκεί και πέρα όλα τα καλά. Όσο για την Κυριακή, το τι άγχος από τις 3 μέχρι τις 9.30 το βράδυ τραβήξαμε. Άστο. Σερί πήγε μετά με το Γαύρο. Άστο, α, μην το συζητάς. Ήταν όλα αποτελέσματα και ήταν πολύ ωραία. 6.30 είναι το... Γεια σου Σοφία μου! Σε φιλώ! Γεια σου Σοφία μου! Τι ωραία! Να βγαίνουν παλιοί ακροατές, παλιές ακροάτριες. Κάμπε, πάμε. Καλημέρα σας, ναι, ναι. Πείτε μας, ναι. Γεια σας. Έλα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Από το να περιμένω καθάρισα 2 κιλά φασολάκια, ρε Κωστή. Τέλεια, φίλε. Τέλεια. Είναι το πιο μουσικό φαΐ. Φασολάδα. Έχει μέσα νότες. Φασολά. 3 νότες. Λοιπόν, το σωσίβιο που πρέπει να ρίξουμε στο βάζελο πρέπει να είναι σιδερένιο. Μιλόπετρα! Ναι. Και από μασί σίδερο, όχι με φωσολίνα, να πάνε με το κεφάλι στο πάτο, τον πάτο. Δεν χρειάζεται, φίλε. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς εκεί πάνε. Όσον αφορά την βαθμολογία, εγώ την βλέπω ότι από το δεύτερο είμαστε 4 βαθμούς επάνω και από την τρίτη είμαστε 5 βαθμούς επάνω. Την διαφορά τερμάτων. Αυτά βλέπω εγώ. Ναι. Βάζεις και τα δυο μάτς της Τούμπας μέσα, φαντάζομαι. Γιατί τι είναι εκείνα, τι είναι εκείνα. Ναι. Όχι, λέω, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο, οκ. Okay. Εμείς εκεί είμαστε. Ναι. Αυτά είναι. Μάκης 560. Γεια σου ρε Μάκη, φιλιά. Να είσαι καλά, Μάκης 560. Πάμε. Μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι, καλημέρα σας. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, έκανα πλάκα πριν, είπα Βίκτορας από Εγάλο. Και έπεσες, να κάνω το... φίλε. Έπεσες, φίλε. Γραμμή, αλλά αυτό δεν γίνεται. Για να καταλάβεις. Φέριξε ο Θωμάς. Ναι. Εγώ το πιστεύω. Το νέο μοτίβο δεν είναι ότι να κερδίζει το Εγάλο και ο Ολυμπιακός, να κερδίζει το Εγάλο και να μην πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Πολύ σωστό. Και είναι το λένε όλοι οι πιο έγκριτοι. Ο Τάκης, ο Τσουκαλάς, ο Κυρσάβας, αυτή η έκτη εφημερίδα, ο Γαύρος. Έτσι. Το είπε, παιδιά, ο Κυρσάβας. Δεν κρύβεται τουλάχιστον. Έτσι, είπε. Να ξέρετε, το πρωτάθλημα δεν το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για να είναι ικανοποιημένοι. Ρε φίλε, ο καημός τους δεν είναι να το πάρουν αυτοί. Είναι να μην το πάρουμε εμείς, το καταλαβαίνεις. Η κατσίκα του γείτονα. Είναι τόσο ωραίο αυτό. Εγώ το απολαμβάνω πράγματι. Όλο αυτό είναι υπέροχο, ρε φίλε. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Εγώ δεν μπορώ να πω εδριστικά πράγματα. Σας το λέω να το ξέρετε. Για έναν άνθρωπο που είναι τόσο μεγάλης ηλικίας, θα μου πεις, δεν σέβεται την ηλικία του και τα χρόνια του. Okay. Αλλά μην περιμένετε βρυσίδια από μένα. Όχι, από ένα σημείο και μετά γελάμε, δηλαδή. Πραγματικά, δηλαδή, και καταλάβατε ότι δεν τα βγάζει από το νου του. Δεν είναι η δική του άποψη. Είναι το στόμα, το στόμα του επίσημου Ολυμπιακού. Τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Κωστή, βλέπω τα βιντεάκια από το ΠΑΟΚ Ζάμπια. Εντάξει. Από το ΠΑΟΚ. Κλαίμε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Κλαίω, φίλε. Δεν είναι ο τύπος, πρέπει να το γνωρίσουμε. Το τελευταίο με το συλλαλητήριο, με τη Μακεδονία. Δεν υπάρχει. Το... Δεν υπάρχει. Respect. Αποστόλης 654. Αποστόλης 654. Αποστόλης 654. Έγινε Αποστόλη! Okay. Φιλιά! Okay, φιλιά, να είσαι γερό. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Δεν είπα χορηγούς. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο ή εκπληκτικές γεύσεις. Κορυφαίος προορισμός, τα καλύτερα κρατικά εδώ και 16 χρόνια. Μην ξεχνάτε, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, αντιανεμική ζελατίνα, πέργολα, καλαμαριά, πολύχνη χαλκιδική, μπαμπάς και γιος. Πολλά χρόνια, 35 τον αριθμό. Και βέβαια, καλόε! Αλόι με μύρτιλο, 23-12-200-500, 49-90, οι δύο φιάλες αλόι με μύρτιλο, ευεργετικές για το στομάχι σας, για τη δυσπεψία,
για την παλινδρόμηση, για και βέβαια για το διαβήτη. Θαύματα κάνει η φύση. Και η Καλόε είναι πρωτοπόρος εταιρεία. Ο Χρήστος Κιάτας και το team, η υπόλοιπη οικογένεια, έχουν φτιάξει μια πραγματικά ζηλευτή εταιρεία. Γι' αυτό και σας δίνει τη δυνατότητα. Και βέβαια 20 ευρώ δώρα σε κρέμες αυτά και τα λοιπά για τα χέρια σας, σώματος, σαμπουάν. Αν πάρετε και παραγγείλετε στο 2312 200-549 και 90. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επειδή λέτε ότι δεν βάζουμε ξένα, να ρε. 1, 2, 3, 4. Θέλω να ακούσουμε και πάλι τι λέει το πιτσιρίκι μου. Θα τσέχουμε όλους από κάτω! Είστε λέει από κάτω δεν λέει ρε φίλε. Εγώ το δικό μου το αυτή το ακούει μόνο. Έχω κάψει φλάντζα. Ε, πες μου. Εδώ είμαστε. Γεια σου Νανούκα μου. Άντε. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν. Αγαπημένοι φίλοι. Ζουμπουσάκια μου και όχι μόνο. Πάμε, φορτσάρουμε για το τελευταίο τέταρτο. Θέλω να σας πω ότι όσοι δεν θέλετε ή δεν προλαβαίνετε ή δεν μπορείτε από τις πολλές γραμμές να βγείτε στον αέρα, δίνετε ήδη τα ονόματά σας έξω στη Μαριλής. Στο ίδιο νούμερο δηλαδή, στο 2310-287-888, κάποιοι βγαίνουν στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 έχουμε ήδη για μια δωρούκλα σήμερα τα κρέατα ενός μήνα για το κρεοπωλείο Μιχάλης. Σας κάνουμε την τραπεζούκλα εκλεκτά, ένα και ένα. Κολλάζει τον χορτοφάγο. Κολλάζει το vegetarian θηβετιανό μοναχό που έχει πάρει όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας. Μπαίνει στο Μιχάλη και γουρλώνει τα μάτια και του λέει φίλε, κατέβασέ τα όλα. Τα παίρνω όπως είναι. Πάμε, γραμμές ανοιχτές. Γεια σας. Τι ωραία να ακούς τη φωνή σου. Χορηγία ΕΚΟ. Βεντζινάδικα. Ναι! Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Ναι, σε εσάς μιλάμε. Γιατί δεν μας μιλάτε και ακούμε τον εαυτό μας. Μιλήστε μας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Δεν πειράζει. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ήταν τζούρα από καφέ αυτή, σε πιάσαμε πάνω στο... Πρωί τώρα. Αλήθεια? Λοιπόν, ναι. Τέλεια. Το όνομά σου? Νίκος. Γεια σου ρε Νικόλα. Αν και εσύ με ξέρεις αλλιώς και θα καταλάβεις στη συνέχεια. Μ' αρέσουν οι γρίφοι. Σε έχω κατηγορήσει 3-4 φορές. Δεν πειράζει. Τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως, να με κατηγορήσεις. Και φέτος, ναι. Ότι ο πραγματικός εχθρός του ΠΑΟΚ είσαι εσύ. Έτσι, Και θέλω να επισημάνω και κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι. Δύο μέρες πριν, ούτε καν δύο μέρες πριν λήξουν οι μεταγραφές, ναι. Πρημοδοτείς από το μικρόφωνο την περίπτωση Μαντσών. Ναι, πρημοδοτώ, Ναι. Δεν σκέφτεσαι όμως ότι καλύτερα είναι να μην τον πάρουμε. Για να έχεις δυνατό τον Ατρόμητο να κόψει βαθμούς από τους αντιπάλους. Είσαι καλός και γρήγορος, αλλά δεν το σκέφτηκες πριν. Κάτσε λίγο να καταπιώ. Λοιπόν, έχει ένα σκεπτικό αυτό που λες. Έχει μια λογική. Αλλά από το να μην πάρω καθόλου, προτιμώ να πάρω αυτόν. Εντάξει, ναι. Όχι εντάξει, ναι. Πρέπει να καλυφθεί το κενό. Πες μου γιατί άλλο με κατηγορείς. Σε έχω κατηγορήσει γιατί έχεις στάψει τον παλαφόμετρο. Κοίταξε. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι... Αυτό. Ναι, θέλω να σου πω. Ότι... Αν και εντάξει καλά, δυο το χρειάζονται. Βάλαμε το Βαρέλα στον παλαφόμετρο. Ο Βαρέλα αγνώριστος. Ακριβώς. Φέτος. Εγώ το ξέρω. Ξέρεις την αξία. Ξέρω ότι είσαι στον παλαφόμετρο. Αυτή τη στιγμή, αν έπρεπε να βάλω κάποιον στον παλαφόμετρο... Θα έβαζα τον Κάνιας, φίλε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει Κάνιας. Ναι, ακριβώς. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Πέρσι, όταν τραυματίστηκε, κλαίγαμε δάκρυ παχύ. Το θυμάσαι. Ναι. Νομίζω στην Ξάνθη που τραυματίστηκε. Κλαίγαμε, φίλε. Με περγαμηνές. Όλο το κέντρο. Κλαίγαμε, χωρίς άλλη ομάδα. Φέτος, τα λάθη του στις εύκολες μεταβιβάσεις. Ματιάχτηκε. Μα κάνει λάθη αβίαστα. Στο μισό μέτρο. Πρέπει να το ξεματιάξεις. Βρες τη γιαγιά εκεί πέρα. Τι να πω. Ετοιμάζω γιαγιά, να ξέρετε, μέχρι τέλους εβδομάδας θα υπάρχει γιαγιά νούμερο 3. Έτσι με την έχω, πουδάκι μου! Με βοηθάει και η φωνή μου!
Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ! Ρώτα την όμως αν έχει και καμιά ξηματιάχτρα. Έχω παιδί μου! Έτσι να του κάνω τα μάτια, χάτς! Έτσι! Και ο Μαουρίσιο πρέπει να ανέβει λίγο. Αυτός πεσμένος είναι το πουλάκι μου. Θέλει λίγο ένα τρεχαντήρι διπλά. Τέλος πάντων, προχωράμε. Προχωράμε. Νίκο, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. Σταματάμε τέλος Μαΐου, πότε είναι ο τελικός. Έτσι, είπαμε. Πρωί βαφτίζουμε, μεσημέρι στέψη. Καλά, δεν μιλάω για τις 6 του μήνα μόνο και για ο τελικός πότε είναι. Ο τελικός, εκεί πρέπει να είναι. Μετά. Ναι, μετά. Δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, αλλά. Εντάξει. Αν και όπως το είπε και κάποια ψυχή, το Μάιο θα είμαστε καλά. Αλήθειες λες, παλικάρι μου. Θα μου δώσει λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 3.54. Έγινε, λεβέντη. Φιλιά. Να σε καλά. Χαρά. Με τη βραχνάδα βοηθάει πάρα πολύ. Μπορεί να κάνεις πολλές φωνές. Βοηθάει, είναι εφόδιο. Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε με ποιον τρόπο Κωστή θα... Με αυτόν 1-0! Και δείχνω και τη φανέλα! Κωστή, ναι. Με ποιον τρόπο θα δυναμώσουμε ουσιαστικά και γρήγορα και συνάμα θα δυναμώσεις δύο αντιπάλους που τους έχεις εκτός έδρας. Για πες. Και θα μπορέσεις να πάρεις πιο γρήγορα και πιο εύκολα τους βαθμούς. Για πες. Λοιπόν, κλείνεις μέχρι την Τετάρτη Κόντε και Μαντσόν από Γιάννενα και από Ατρόμητο. Ναι. Δυναμώνεις εσύ. Ναι. Κάνεις και μια μπίζνα παραπάνω, όποιος καταλαβαίνει μεταξύ τους. Όπα, όπα, τι μια μπίζνα παραπάνω, δεν κατάλαβα δηλαδή, περίμενε. Τι, με αφήνεις υπονοούμενα. Παίρνεις παίχτες. Έτσι λέγαν και για τον Πανιόνιο, επειδή ακούω φωνούλες από κάτω, έτσι λέγανε. Αέρα θα περάσετε, λέει, από τη Νέα Σμύρνη με Λάμπρου, αυτά, καλή σχέση, κλατς, δυο χαμένοι βαθμοί. Λοιπόν, Κωστή, μην τρώτε παραμύθι. Πάλι έβλεπα εχθές έναν, δεν θέλω τώρα να πω να του κάνω αβάντα, Αθηναίος. Έλα ρε, εντάξει τέρα, τώρα τα Γιάννενα. Ακού. Αυτό λοιπόν, είναι άκου, φίλε, άκου. Δεν υπάρχει χειρότερος τρόπος για να υποδαβλήσεις την όλη προσπάθεια. Λοιπόν, τους φέρνεις αυτούς τους δύο. Έχεις δύο καλούς παίχτες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Γνωμόνεις το συντομότερο πιο γρήγορα από το να πάρεις κάποιους που θα έρθουν, που θα μάθουν, που θα παίξουν και μπορεί να φύγει ένας μήνας που θα είναι... Σωστό. Αυτοί μπαίνουν κατευθείαν. Το είχαμε πει. Ισχύει για τον Κουρμπέλη, ισχύει για τον Κόντε, ισχύει για τον Μαντσόν. Αυτοί μπαίνουν κατευθείαν και παίζουν. Και όταν έχουμε, λέω πίσνα, εννοώ ότι μπορείς πιο, δηλαδή ουσιαστικά αποδυναμώνεις τον Ατρόμητο στο μεταξύ σου παιχνίδι όταν θα παίξεις, δεν εννοώ μόνο το κύπελλο και στο πρωτάθλημα, και τα Γιάννενα. Δεν χρειάζομαι, Γιάννενα, πρόσεξε, θα σου πω αυτό που έλεγα και για τον Παναθηναϊκό, ότι λέει το... Εξής, χωρίς επιθετικό να έχουν τα Γιάννενα όμως, κατάλαβες. Σου λέω το εξής, γιατί μου είπε κάποιος, λέει πας να πάρεις, να δώσεις δανεικούς στον Παναθηναϊκό, για να μπορείς να πάρεις το μάτς, δηλαδή χρειάζομαι να δώσω δανεικούς για να νικήσω τον Μπίσπα και τον Κουντουριώτη. Όχι, και τον, αλλά, και τον μικρό Δόνη. Σε παρακαλώ. Με αυτούς τους κάρτες όμως που παίρνεις, δυναμώνεις εσύ. Όσο δυναμώνεις, έτσι κι αλλιώς στο ελληνικό φαντάσμα παίζεις. Δεν παίζεις κάπου, πρέπει να πεις ότι κυνηγάς κάτι παραπάνω. Κάνεις γρήγορες μεταγραφές, και, δηλαδή μπαίνουν παίκτες που θα παίξουν αμέσως την επόμενη μέρα. Γιατί ξέρουν που παίζουν, στο ελληνικό φαντάσμα το ξέρουν. Ναι. Και κάνεις ουσιαστικές μεταγραφές για τώρα. Για τώρα, για να κυνηγήσεις ακόμα με καλύτερες αξιώσεις. Ναι. Το απλά, ξαναλέω, γιατί το λέγαμε και νωρίτερα. Το ίδιο πράγμα λέγανε για τον Πανιόνιο, που χάσαμε. Εγώ νόμιζα ισοπαλία είχαμε φέρει στον Πανιόνιο. Καλά μου το θυμίζει ο Καράγιαν. Θυμάσαι όλη τη βδομάδα. Θα περάσει αέρα, λέει, στον Πανιόνιο. Αέρα θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Βούιζε όλη η Αθήνα. Πάμε και χάνουμε, φίλε, στον Πανιόνιο. Κατάλαβες. Το ίδιο για τον Πανετολικό. Ματώσαμε στο Αγρίνιο. Πολύ ξύλο έπεσε, φίλε. Σε όλα τα ματωσίες, Κωστή. Και μετά θα έρθεις εδώ πέρα, όταν φτάσει η ώρα να παίξεις με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, δύο καλούς εξαιρετικά, αν πάρεις το Μαντσόν, θα έχεις μπροστά ένα αμυντικό χάπ που θα κρύβει όλο το κήπεδο. Δηλαδή, φαντάσου ότι οι μισές επιθέσεις θα σταματάνε πριν καν ξεκινήσουν. Ο Βαρέλα θα είναι εκεί πέρα μόνο να κόψει το πολύ πολύ δύο επιθέσεις. Γιατί ο άλλος μπροστά θα τα κόβει όλα.
Έγινε, έγινε αδερφέ. Φιλιά, φιλιά. Έγινε Μανόλο, φιλιά. Να είσαι γερός. Πάμε, πάμε, έχουμε ακόμα δυνατότητα 10 λεπτά. Να μπείτε στην κλήρωση, ξαναλέω. Και έξω παίρνετε τηλέφωνο. Αφήνετε το ονοματιπώνυμό σας, θα φωνάξω μέσα την Μαριλής. Θέλω να σας πω ότι συνεχίζετε στον τοίχο μας τα παιδιά από το εξωτερικό. Να στέλνετε τα αποσταρίσματά σας. Αύριο θα κληρώσω με όλα τα μηνύματα των δύο ημερών στον τοίχο μας. Θα κληρώσω ένα τριήμερο στις θερμές μόνο για εσάς τα παιδιά του εξωτερικού. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Είμαι η Νίκη. Γεια σου ρε Νίκη. Από Νίκη σε Νίκη πάμε. Για πες. Θέλω να σου πω ότι περνάμε πάρα πολύ καλά κάθε μέρα. Τέλεια. Πολύ χαίρομαι. Ξεκινάει η μέρα με τον καλύτερο τρόπο. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Σ' ακούω και από το προηγούμενο σταθμό. Να είσαι καλά. Μ' αρέσει ο τρόπος που διακομωδείς πολλές φορές τις καταστάσεις. Δεν κάνουμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Και μ' άρεσε πολύ το τραγούδι που αφιέρωσε χθες για αυτούς που στεναχώρηκαν που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Κομικλές! Ναι, αυτό. Αυτό. Είναι υπέροχο τραγούδι, αλλά μ' άρεσε ο τρόπος που το έβαλε. Ήταν πολύ πετυχημένο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε πάτε καλά. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. 705. Να είσαι καλά, Νίκη μου! Σε ευχαριστώ! Φιλιά, φιλιά, φιλιά! Ωραία φωνή! Ωραία φωνή! Τι γίνεται, παιδιά, με τις γυναίκες, τι έχει γίνει. Λίγο 2-2 ήρθε, λέει, με Πανιόνιο, ισοφάρισε ο Μάτος το 90. Παιδιά, τι κάναμε φέτος με τον Πανιόνιο, γιατί έχω μπερδευτεί. Ισοπαλία φέραμε. Τελικά ισοπαλία φέραμε, ρε παιδί μου. Γιατί μου γράψανε ήττα. Καλά θυμόμουν εγώ ότι χάσαμε 2 βαθμούς. Ο Μάτος στο τέλος, δηλαδή το σώσαμε. Προσέξτε, ήταν να κερδίσουμε, έκανε ανατροπή ο Πανιόνιος. Αυτό το φέτος δεν είναι, αυτό μπερδεύομαι με άλλη χρονιά. Και στο τέλος είπαμε πάλι και καλά. Αυτό θυμόμουν εγώ. Αυτό. Αλλά μου γράψαν εδώ 0-1, λέει, ήρθε φέτος. Τι 2 βαθμοί, λέει. Στον Πανιόνιο έχασα από. Α, έχασες από 0-1. Δεν έχασα. Ισοπαλία. Σαν ήττα ήταν, βέβαια. Σαν ήττα. Επειδή ακούμε πάλι φωνούλες, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα σας, πάμε 2-3 τελευταίες γραμμές. Ναι! Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τη βάλανε δωράκι! Έλα αγοράκι μου, έλα κούδα, έλα. Για πες. Πέντε μου δεν τα εισπάσεις, τα 400, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Θέλω να ξεκινήσω όμως για άλλο θέμα, όχι με σένα. Εσύ θα σακάτσεις λίγο στην πάντα, τώρα θα με ακούς μόνο. Τρέχα το, ναι. Λοιπόν, προχτές στο παιχνίδι με το Αγρίνιο δεν κερδίσαμε μόνο το Αγρίνιο, κερδίσαμε και τη θέση του Τσίμηρο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι δεν φάνηκε πουθενά η απουσία του. Η ομάδα πήγε σε όλη τη διάρκεια. Ε? Διαφωνώ. Συγγνώμη, είναι άποψή σου. Εγώ θα πω ότι. Ναι, λέω ρε παιδί μου ότι φάνηκε το κενό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε. Ναι. Πάμε, την ομάδα την είχαμε βάλει μέσα στα καρέ από το πρώτο λεπτό. Και αν στην ασίστ πόδος ο Μπίσεσβαρ στο Τζάλμα είχε κάνει το 0-1 από το πρώτο ημίχρονο, το σκορ θα είχε μεγαλύτερη ευρεία η νίκη. Πιστεύεις δεν χρειαζόμαστε ενίσχυση εκεί, στο 6? Ποτέ δεν είπα ότι δεν χρειαζόμαστε. Δεν φάνηκε, είπα. Ναι. Και μην παραποιείς αυτά. Ναι, πάμε παρακάτω, δεν παραποιώ. Απλά διαφωνώ που λες ότι δεν φάνηκε το κενό, ειδικά στο πρώτο. Ναι. Αλλά εντάξει. Για μένα δεν φάνηκε, όχι όμως ότι δεν χρειαζόμαστε. Πάμε σέβομαι παρακάτω. Αυτό που λες. Σέβομαι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πασχαλάκη. Όχι μόνο για την απόκριση που έκανε και μας κράτησε στο 0 και πήραμε το τρίποντο. Πολύ δύσκολη. Για τις ωραίες του δηλώσεις, μπράβο του, είναι πατριώτης, είναι Έλληνας για τη Μακεδονία μας. Όσο για τις αμφισβητούμενες φάσεις, θέλω να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή και γενικότερα το διαδίκτυο, το οποίο μπορούμε και κρατάμε αρχείο για τις αμφισβητούμενες φάσεις, οι οποίες ανήρθησαν και στον αθλητήριο. Λοιπόν, για τα 3 πέναλτι που γίναν και δόθηκε μόνο το 1, οπότε οποιοδήποτε πάει να μας την πει ότι έτσι γίναμε και εμείς σαν αυτούς, όχι, σε καμία περίπτωση. Μην πέφτε στην παγίδα, καλά κάνεις, Βασίλη μου, καλά κάνεις και το αναφέρεις πάλι. Μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα. Μην τζιμπάτε, μην απαντάτε. Μην σκοτώνεστε στα φόρα. Αυτό θέλουν, το καταλαβαίνετε. Ναι. Κωστή μου, θέλω να κλείσω και θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όλα τα παόκια, σε όλα τα αδέρφια μου. Αυτές τις φωτογραφίες να τις κρατήσουν αρχείο στα κινητά τους, όσοι έχουν Android ή iPhone. Λοιπόν, για να μπορούν να τους το βουλώσουν. Γιατί δεν γινόμαστε εμείς σαν αυτούς, μην τους πω, κατάλαβες. Λοιπόν, λεπρούς, λερωμένους, λεχρήτες τι. Καλά έκανες και πολύ ωραίες οι φωτογραφίες που ανέβασες. Κρατήστε τις φάσεις. Τις έχει μία-μία ο Βασίλης. Γεια σου, Μαλανιδωράκη! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Ναι, εμένα σε σένα, έλα. Από Λευτέρης από Λουξεμβούργο. Λευτέρης Λουξεμβούργο, τέλεια! Σε βάζω σε ειδική κλήρωση μαζί και με τον Κώστα από τη Φραγκφούρτη. Λουξεμβούργο, Λευτέρη, έχουμε ξαναμιλήσει, βέβαια. Πολλές, έχω μιλήσει αρκετές φορές. Αγόρι μου. Εντάξει, δεν μπορώ να παίρνω συχνά γιατί την ώρα που κάνεις την εκπομπή σε ακούω μένα, αλλά είμαι στη βίντεο, οπότε δυσκολεύομαι. Σε έβαλα σε μία κλήρωση που αύριο θα γίνει μόνο για τα παιδιά του εξωτερικού για ένα τρίμερο στις Θερμές. Μόλις. Για πες μου. Ακούω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι χαιρόμαστε πολύ με την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε και δεν ξέρω για τους υπόλοιπους συνοπαδούς μου, αλλά νομίζω ότι έχουμε έτσι ένα σφίξιμο γενικότερα, γιατί πολλές φορές έχουμε φτάσει κοντά στην πηγή. Σωστό. Και στο τέλος όλο κάτι γίνεται, όλο κάτι ολόσωστο. Υπάρχει σε όλους μας. Αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα, το ότι είμαστε, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω, ότι είμαστε όχι δυσπιστοί. Συγκρατημένα αισιόδοξοι. Μπράβο, αυτό. Ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, ότι είμαστε επιφυλακτικοί, ότι είμαστε ταπεινοί. Δεν είναι κακό απαραίτητα. Δεν λέω χαμηλά, αυτό, το, χαμηλά την μπάλα, το βαρέθηκα. Δεν λέω να είμαστε απεσιόδοξοι. Όμως. Όχι, όχι, να χαιρόμαστε. Όχι, ακριβώς. Χαρείτε τη στιγμή και όσο πρέπει. Δεν καταφέραμε μπράβο, ακόμα κάτι. Μόλις το Μάιο, παιδιά, το κάψουμε. Θα βάλουμε φωτιά, να κάψουμε και τα μικρόφωνα και τα λάπτοπ και όλα. Το Μάιο. Το άλλο που θέλω να πω είναι για τον Λουτσέσκου. Ναι. Θα πρέπει, όπως βλέπουμε τώρα, γενικά οι προπονητές που έρχονται στην ομάδα, να τους αφήνουμε χρόνο να δουλεύουν. Ναι. Βλέπετε ότι σιγά σιγά από εκεί που ξεκινήσαμε στραβά, η ομάδα στρώνει, τα πράγματα πάνε ναι. πιο καλά, βλέπουμε ποδόσφαιρο να παίζεται σωστά. Άρα λοιπόν οι προπονητές θέλουν χρόνο. Έχουμε αυτό το κακό εμείς οι υπαοξίδες που ναι. με τα πρώτα στραβοπατήματα έτσι. Αρχίζουμε, κράζουμε, κάνουμε. Είμαστε λίγο κάπως αυτά. Ναι. Κοίταξε, λοιπόν, αυτό είναι το θυμικό μας. Δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι ταυτόχρονα στενάχωρο, αλλά είναι όμως και, είναι και τόσο ωραίο που είμαστε έτσι, που δεν μπορούμε να είμαστε νερόβραστοι. Ζούμε, ναι, τα πάντα, μπορέσουμε... ζούμε τα πάντα στα άκρα, όχι όμως να φτάνει η γκρίνια και η μύρλα να ποτίζει το σώμα της ομάδας και να τη δηλητηριάζει. Αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία. Χρόνια το λέω. Έτσι, ναι, στην κριτική. Απλά μα διώχνουμε κάθε προπονητή κάθε χρόνο, στο τέλος δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ποτέ έτσι. Τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά. Δώσε. Κάποια στιγμή πρέπει να κρατήσουμε ένα προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έγινε, Λευτέρη μου, φιλιά στο Λουξεμβούργο. Αυτά, καλημέρα μου. Να σε γερό, ζουμουσού, αδερφέ! Πάμε, πάμε, δύο γραμμές ακόμα, τελευταίες. Τρεις τελευταίες. Έλα, έλα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστά. Καλώς το παιδί. Συγγνώμη λίγο. Μαριλής, φέρε μέσα και τα ονόματα τα υπόλοιπα να τους βάλω όλους στην κλήρωση, κορίτσι μου. Έλα, αδερφέ. Μιχάλης λέγομαι. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Έχουμε να μιλήσουμε από τότε πίσω στον 103. Πω, φίλε. Μιλάμε για δεκαετίες τώρα, φίλε. Έτσι. Δηλαδή είναι συγκινητικό. Ακούω, αλλά δεν βγαίνω. Ναι. Σήμερα λέω κάτσε να βγω γιατί... Καλά έκανες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Φορά... Χαίρομαι. Είμαι έξω από την εκκλησία τώρα των τριών εραφών. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Χάρη τους. Βεβαίως σήμερα τα σχολεία κλειστά. Έλα, σε ακούω λοιπόν. Ήθελα να πω για την ομάδα ότι δεν καταλαβαίνω από τη μία πώς γίνεται μια επαγγελματική ομάδα εν μέσω της χρονιάς που πάει για πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια να πουλάει έναν βασικό ποδοσφαιριστή χωρίς να έχει... Μπορείς να έχει κανονίσει να τον ήδη τον αντικαταστάτη. Λάθος. Ναι. Αλλά μπορώ να το καταλάβω όμως, Κωστή, να πω κάτι τώρα που ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί. Μπορεί να είναι λίγο τραβηγμένο. Ίσως να είναι και μια επίδειξη δύναμης από τον Ιβάν Σαββίδη που λέει ότι εγώ θα το πάρω το πρωτάθλημα και θα αλλάζω και βασικούς εν μέσω της χρονιάς. Ναι. Μπορεί. Θα σου το πω με βεβαιότητα σήμερα που θα ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης ή αύριο. Αλλά μακάρι, αυτό που λες, δεν έχουμε βάλει μία πολύ σημαντική παράμετρο σε όλο το θέμα. Η σφοδρή επιθυμία του ποδοσφαιριστή να φύγει. Σφοδρή ναι. επιθυμία. Δηλαδή, εγώ όμως θα το αντιπαραβάλω, Κωστή, με την πιο σφοδρή επιθυμία του Βράνιες, που τελικά δεν μπόρεσε να φύγει γιατί δεν τον άφησε ο Μελισσανίδης. Άλλο, φίλε. Ακούμπησε, δηλαδή, λένε οι φήμες. Αν θέλει κάποιος παίκτης να φύγει, θα φύγει όποτε θέλει αυτός που τον πληρώνει. Όχι όποτε θέλει αυτός. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η νομοθεσία δίνει πλέον το δικαίωμα στον παίκτη όταν νιώσει ότι μειώνεται η προσωπικότητά του ή οτιδήποτε, αν είναι και απλήρωτος, δεν μιλώ για τη δική μας περίπτωση,
Έτσι, μιλάω για άλλες περιπτώσεις. Λέω του Μολέδο στο Βάζελο, ας πούμε, ο οποίος. Του έκανε γυμνάσιο. Εμ τον είχε απλήρωτο ο Λαφούζος. Εμ του έκανε και γυμνάσια για το πόσα θα πάρει από την Ιντερνασιονάλη ή από το που θα πάει. Τι να πεις. Ναι, σωστά. Ναι, κοίταξε να δεις. Εμάς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι δεν θα επηρεάσει αυτό την όλη πορεία του ΠΑΟΚ και ίσως να είναι και σου είπα και μια επίδειξη δύναμης. Ναι. Πιθανόν επειδή κάθε εμπόδιο σε καλό ή το ουδέν κακό να μη γες καλού, είπαμε διαφωνούμε που γίνεται τώρα η μεταγραφή. Το timing είναι όχι ότι δίδεται ο παίχτης. Δεν θεωρώ ότι χάσαμε κανένα κελεπούρι. Το timing είναι. Όχι. Απλώς ήταν επειδή είχε βρει μια ισορροπία που σχετίζεται με αυτό, αυτό. Στην ομάδα. Ήξερε την ομάδα. Μπορεί αυτός που θα έρθει να αυτό, είναι αυτό, πολύ καλύτερο. Ας το δούμε. Και στα τρεξίματα και στην πρόθεση της μπάλας. Να είναι πιο aggressive. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα παίχτη λίγο aggressive. Σωστό αυτό που λες. Και πιο δημιουργικό και πιο σκληρό. Παρεμπιπτόντως, ο Κάτσε πάει στον ΑΠΟΕΛ, στο Γιώργο Δόνη, δανεικός. Ο Κάτσε. Αυτό είναι η είδηση τωρινή. Πιστεύω ότι χρειάζεται aggressive με όγκο παίκτη δυνατό με τρεξίματα. Το χώρο του κέντρου. Θέλει ένα θηρίο, εκεί θέλει έναν ντόι. Θέλει έναν τύπου ντεσαγί. Το στόμα μου το πήρε. Θέλει ένα μπερέκι ψηλό, ο οποίος να είναι δεσποτικός στο χώρο του κέντρου. Να παρασέρει και τους υπόλοιπους. Έχεις υπόψη σου με τα φιλικού που είχαν παίξει με τη Γάνδη το καλοκαίρι. Ναι. Είναι ένας παίκτης, ένας έγχρωμος NTC μου φαίνεται, που είναι μεγάλη παικτάρα. Και αυτός είχε ρήτρα 2,5 εκατομμύρια. Δεν το θυμάμαι. Εγώ απορώ, ρε, παιδιά. Δεν το θυμάμαι. Α, μήπως είχε γράψει ο Σταύρος γι' αυτόν. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Νομίζω είχε γράψει και ο Σταύρος. Ναι, ναι. Δεν τον θυμάμαι τον παίκτη, αλλά θέλουμε ένα τέτοιο. Τώρα, αν ερχόταν αύριο το πρωί ο Νάτχο, παράδειγμα, επίσης, φίλε, θα γούσταρα πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Έτσι, γιατί αν αύριο άκουω ότι έρχεται ο Νάτχο, έχω τρέλα με το συγκεκριμένο, ας πούμε, με την κάθε πάσα του. Έχει εμπειρία τεράστια. Όχι, προσθέτεις άλλη μια τεράστια προσωπικότητα. Έγινε, αδερφέ! 348. Μιχάλης, έτσι. 348. Έγινε, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Δύο. Καλημέρα σας. Τρώμε και δύο λεπτά από τα παιδιά. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα από Λαμία. Έλα, ρε Λαμία! Τι γίνεται? Περαιά Ελλάδα είναι παοκάρα όλοι. Εννοείται, ρε φίλε. Ζουμουζου λέμε. Κάτσε, θα ακούμε Κωστή μου και Παρσιάκη σήμερα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Και η Ρούμελη και ο Μοριάς είναι ασπρόμαυρα όλα. Όλα ασπρόμαυρα είναι. Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε καλοί. Όχι ρε, ούκεν το πολλό το F. Ούκεν το πολλό το F εκεί. Πονάμε για την ομάδα πάρα πολύ και να σου πω ότι έχεις και την τύχη να μιλήσεις με έναν από τους ανθρώπους που ήταν μπροστά στην Αλαμάνα. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Γιατί δούλευα στην Αλαμάνα. Θα σου πω σε άλλο τηλεφώνημα λεπτομέρειες αν θέλεις. Αγόρι μου, αγόρι μου. Τρέλα κάργα. Αρρωσταίνουμε με την ομάδα, ζούμε με την ομάδα όλη τη μέρα, σε ακούμε κάθε μέρα, έχουμε αρρωστήσει. Αυτό είναι χρονιά όμορφη, δικιά μας χρονιά και δεν μας σταματάει έτσι, τίποτα. Το πιστεύουμε! Να είναι καλά ο Σαββίδης. Να είναι καλά ο Σαββίδης που μας έκανε να αναπνέουμε σαν ελεύθερους. Σαν ελεύθερους. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί μας είχαν σκλαβωμένους τόσα χρόνια. Μεγάλη υπόθεση αυτό που λες. Ο βραχνάς των χρεών. Κωστή, η αλυσίδα. Είμαστε ελεύθεροι. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Να είσαι γερός. Σας αγαπάμε φιλιά. Πολύ. Σας αγαπάμε πολύ. Είστε εδώ δίπλα μας. Και σε στηρίζουμε και σε ακούμε κάθε μέρα. Η γυναίκα μου λέει να σου δώσω νούμερο για τα κρέατα. Δώσε. 471, αλλά θέλω να το δώσει στην πιο φτωχή οικογένεια αν τύχει σε εμάς. Αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ αγόρι την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ. Λαμία βάζω εδώ. Έγινε. Να είσαι γερός. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Έχει έρθει κανένας από τους επόμενους. Όχι, Ναι. Καλώς το παιδί. Έλα. Κλείνουμε μαζί. Κλείνουμε. Έλα. Έλα, αδερφέ μου. Το όνομά σου. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, έλα σε εσένα μιλάμε. Κωστή. Ναι, έλα, σε ακούω. Ναι. Δαμιανός από Μάνχαιμ. Γεια σου ρε Δαμιανέ, μπαίνεις και εσύ για το τρίμερο φίλε. Να μιλήσουμε. Κάτσε να σε βάλω, Δαμιανός Μάνχαιμ. Μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση για αύριο που θα κάνω για ένα τρίμερο στις Θερμές. Για πες Δαμιανέ μου. Μια ερώτηση βασικά είχα, ο Πέλκας ποτέ γυρίζει? Ο Πέλκας ιατρικά μπορεί να είναι έτοιμος και στα Γιάννενα, αλλά δεν ξέρω αν θα το ρισκάρουν να παίξει με μάσκα. Mm. Επειδή δεν είναι χειαστή, έτσι, είναι μια σπασμένη μύτη, πιθανόν να παίξει με τα Γιάννενα. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να τον προφυλάξει. Ιατρικά μίλησα με τον Χρήστο για τότε που με είχες πει για το σύνδεσμο και αυτά. Α, για που ήθελες να κάνεις σύνδεσμο, αλλά... τι γίνεται. Ναι.
υπάρχει μια νομοθεσία ότι πρέπει κάθε σύνδεσμος να έχει 80 χιλιόμετρα διαφορά. Και έχετε πόση απόσταση? 60. Από το, 60 από, Φραγκφούρτη. Από τη Φραγκφούρτη. Η Φραγκφούρτη μας. Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Εντάξει. Είστε κοντά όντως εκεί. Ισχύει, αυτή, ισχύει αυτός ο νόμος. Αλλά... Ναι. Ισχύει. Εντάξει. Ναι, ναι. Παιδιά και της Φραγκφούρτης αδέρφια είναι. Έτσι, μια οικογένεια. Μια οικογένεια. Ωραία, ωραία. Να σε καλά, Δαμιανέ μου. Σε ακούμε καθημερινά, να ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε γερός, να σε γερός. Φιλιά, σε όλα, φιλιά, φιλιά στην ομογένεια. Ζούμου σου λέμε. Παιδιά, φτάνουμε στο τέλος. Είχαμε έξω 31 ονόματα. Λοιπόν, 45, 46, 47 σύνολο μαζί με τα τηλέφωνα. Αδερφέ μου, εσύ με το θεριματικό ύφος. Πω από τα στεφανώματα, φιλέ. Μπιπ και δέρνουν. Δες φίλε, Όδηση που δίνει το κομμάτι. Και ο βαλσαμωμένος σηκώνεται να χορέψει, φίλε. Δεν σου δίνει μια Όδηση. Έλα, μωρή αρρώστια! Έλα, Παουκάρα, ταξίδεψέ μας! 11 βήματα μέχρι την Αθανασία! Πιστέψτε το! Όλοι ένας-ένας, από το πιο μικρό, από αυτόν ο οποίος κουρεύει το χόρτο, μέχρι αυτό που είναι στην κορυφή, μέχρι τον κύριο Γιάννη που είναι στην κορυφή, μέχρι τον Ιβά Σαββίδη, ένας-ένας, παιδιά, Ελλάδα, εξωτερικό, όλοι μας, με την τρέλα μας, με τη θετική άβρα θα σμπρώξουμε την ομάδα, να κάνει αυτό που πρέπει, αυτό που ονειρευόμαστε. Λοιπόν, μαέστρο, δώσε από το 1 μέχρι το 47 ένα νούμερο να δώσω τα κρέατα. Το 29, κάτσε γιατί τα έχω ανάκατα. Το 20. Το 29. Το 29 είναι ο Θοδωρής σε 191. Ο Θοδωρής σε 191 είναι ο τυχερός. Είναι από τα παιδιά που βγήκαν στον αέρα. Θοδωρής σε 191. Παίρνεις τώρα έξω στη γραμματεία, στη Μαριλής μου, την γλυκιά, για να αφήσω ονοματεπώνυμο να το στείλουμε στο Ακροπολίο Μιχάλης. Φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο ήταν ο χορηγός δεύτερης ώρας. Εξαιρετικές γεύσεις εκεί, απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια, με Διέγκο Παντσέτα σε μεγάλα κέφια και όλη τη Dream Team. Φυσικά καλόε, αλόε με μύρτιλο, εντυπωσιακά πράγματα από την καλόε για την υγεία σας. Και βέβαια Tenda Home, μην ξεχνάτε, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, 35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα και την Πέρκολα και την Ερδινημική Ζελατίνα. Σας ευχαριστώ για τη μαζική συμμετοχή και σήμερα. Συνεχίζετε εσείς, επειδή υπάρχει, βλέπω, μεγάλο ενδιαφέρον. Συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματα μέχρι και το βράδυ σήμερα, να πούμε στις 12, όλα τα μηνύματα από τα παιδιά του εξωτερικού για να σας βάλω σε ξεχωριστή κληρώση για τις θερμές. Για τις θερμές. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάει, 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 πάει. Γεια σας. Γεια σας.